Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης κοντά σας. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα. Ντέρμπι είχαμε. Αγγλία full πρωταθληματάρα. Η Arsenal έκανε τρομπόνι Magic Life, πώς τα λέτε εσείς οι τέλος πάντων οι οπαδοί. 0-1 με την Chelsea, άνοιξε τα μάτια της η Chelsea με Νίκο Αλέφαντο να αναλύει σε Γιάννη Καρατζαφέρη στο RTV το πώς ο Μέρζε Ζάγκερ είναι αργός στόπερ, σαν δεξιός στόπερ δεν θα πρέπει να ανεβαίνει σε κατακτητικό ποδόσφαιρο, ο δεξιός μπακ πρέπει να είναι κοντά, κολλητός. Έκανε μαθήματα άμυνας για άλλη μια φορά ο Νίκος. Έχουμε το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, ένα κακό παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ είπε στη μία ήττα περισσότερο ψυχολογική, περισσότερο ήττα που τον έφερε στην τέταρτη θέση, στη φυσιολογική του θέση, χάνοντας από την κούλα, όπως την λέει ο μέσος ΠΑΟΞής, υποτιμητικά την ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αναθάρισαν και ο παδί της ΑΕΚ με ένα κακό με μια κακή ΑΕΚ σε ένα γήπεδο που δεν θύμιζε ντέρμπι, ένα ψιλοάδιο γήπεδο, γιατί εκείνο δεν γεμίζει το γήπεδο εύκολα. Εδώ η Τούμπα είναι άδεια, φαντάσου ένα γήπεδο 75.000 θέσεων. Περίμενα περισσότερο κόσμο και περίμενα πολύ καλύτερη και την ΑΕΚ. Περίμενα πολύ καλύτερο και τον ΠΑΟΚ. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχα την εντύπωση ότι θα δω ένα καλό παιχνίδι. Αντίθετα, και σε τακτικό και σε ατομικό επίπεδο, είδα δύο ομάδες οι οποίες ήταν κάκιστες. Είχα δηλαδή βαθμολογήσει πολύ άσχημα και τους δύο προπονητές. Ιδιαίτερα από τον Πογέτ έμεινα απογοητευμένος, καθώς με την τακτική που ακολούθησε στο τέλος, με τις αλλαγές που έκανε ή μάλλον με τις αλλαγές που δεν έκανε, μας έδειξε ότι υποτίμησε τον ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά ο Πογέτ δεν βάζει τρίτο στόπερ με τους αεξίδες που τον βρίζαν γιατί έβαζε τρίτο στόπερ και τρίτο χαφ και έκλεινε πάρα πολύ τους χώρους, ιδιαίτερα από το χώρο του άξονα. Είπαν τελικά στο μας που έπρεπε να βάλει στόπερ δεν έβαλε, δεν ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Ξέρεις γιατί? Γιατί το φιλοκάρδι τους πήγε στα γόνατα βλέποντας τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες να κάνει κατοχή, να κάνει υπεροχή, να μην βάζει ντουμπλάς πάνω στον Ζάιρο ο προπονητής της ΑΕΚ, να μην βάζει τρίτο στόπερ να γεμίσει την περιοχή ο προπονητής της ΑΕΚ, και παρέμεινε αδρανής, θα ρίσκει έπαιζε με την Καλυθέα στο Ελ Πάσο να κρατήσει για παράδειγμα το 1-0. Λάθος του Πογέτ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε με 1-0, και φυσικά λάθος και του ΠΑΟΚ, ο οποίος ενώ είχε την κατοχή της μπάλας η ΑΕΚ και το άγχος του αποτελέσματος, ποτέ η ΑΕΚ, να πω σπάνια η ΑΕΚ, έχοντας το ρόλο του φαβορή, κατόρθωνε να πάρει τα παιχνίδια, και μάλιστα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ να βγει με οργανωμένες επιθέσεις στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ, εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τα δύο τα center back, να δημιουργήσει κατάσταση. Δεν το έκανε. Ο Ροντρίγκες χάθηκε πάνω στη γραμμή. Δεν πήρε εντολές από τον Τούντορ να κάνει κινήσεις κοντά στον άρθρο. Δεν πήρε ο Μακ κινήσεις από τον προπονητή να πάει κοντά στον άλλο τον στόπερ. Πήγανε πολύ από τις γραμμές. Ο Κλάους ήταν πάρα πολύ κακός εκτελεστικά. Ήταν σε κακή κατάσταση. Ο Μπερμπάντοφ, τα είπαμε το μεσημέρι, υπέγραψε την καταδίκη του, υπέγραψε μια κακή ενέργεια η οποία είχε να κάνει με το γεγονός ότι είναι παλιοχαρακτήρας, κακός χαρακτήρας, πάει να φάει τον προπονητή, πάει να δημιουργήσει προβλήματα, είναι στα τελευταία του, τα είπαμε, τα αναλύσαμε, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, τι έγινε ρε φίλε, φίρμα έγινες? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, καταρχήν καλημέρα. Την εβδομάδα σου το κόσμο. Τώρα για τον Μπερμπάτοφ. Άσε ρε. Άκου τώρα, άκου. Δεν χρειαζόμαστε. Πρόσεξε. Πιο κοντά καταρχήν έχουμε και άλλες ομάδες. Εδώ έχουμε ένα Παναθηναϊκό πολύ καλό. Έχουμε
ένα Ολυμπιακό που προβλημάτισε με το μεσοαμυντικό του κομμάτι, θα πρέπει να προβληματιστούν πάρα πολύ εν ώψη από τη δουλειά άρχισε. Ναι. Μπάνιο δεν έκανες, Πώς δεν έκανες. Έκανες. Άρωμα έβαλες. Γιατί πού θα πάω, ρε, σε γάμο θα πάω. Αλλά. Σε βλέπω έτσι ξαναμένο, αναμαλιασμένο. Ξέρω, ναι. Τι θες να μου πεις. Τον Ολυμπιακό τον είδες, τι βλέπεις μόνο. Τον είδα. Δεν σ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Δεν σ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Ούτε εμένα μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Εξάρτηση ήταν πολύ καλύτερα. 19 πόντι που έχει είναι πάρα πολύ λίγοι. Πιστεύω σε ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο της Ξάνθης. Πιστεύω στον προπονητή της Ξάνθης. Πιστεύω ότι το πάει πολύ καλά το έργο. Οι 19 βαθμοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Έχει πρόβλημα η Ξάνθη στον γκολ. Σολτάνη δεν κλείνει προς τα μέσα. Ο καπετάνος είναι περιπτωσάρα, να πούμε, παλεμάχου ποδοσφαιριστή. Πήρε ένα καλό παίκτη, το Σκούρτι. Εγώ πιστεύω σε αυτόν. Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού που παίξει Τρίπολη. Πιστεύω θα κάνει 6-7 γκολά και θα πάρει η Ξάνθη 30 πόντους. Θα του πάρει 30 πόντους και θα τερματίσει στην πρώτη οχτάδα του πρωταθλήματος. Την πιστεύω την Ξάνθη εγώ. Λοιπόν, πρώτη οχτάδα. Στην πρώτη οχτάδα. Εντάξει τώρα, κοντά είναι οι ομάδες εκεί πέρα. Ναι, ναι. Λέω ότι θα κάνει καλό δεύτερο γύρο. Είχαμε την παρέτηση του Ελευθερόπουλου, ο οποίος πάει στη Βέρεια να βρει τον πελά του. Δεν ξέρω ποιον πήρε. Τον έκλεισε η Βέρεια. Ναι, τελείωσε με τη. Δεν τον ανακοίνωσαν ακόμα, αλλά μάλλον κατά εγώ είδα προχθές, μάλλον ενημερώθηκα, ότι ο κύριος Βρίζας ήταν μαζί με τον Χριστόπουλο τον Ιωαννίνο, τον παλιό ξεσκηνό προπονητή. Τώρα δεν ξέρω. Το ταλέντο που το προωθούνε. Ήτανε προχθές μαζί. Ναι. Όχι, χθες, προχθές ήτανε μαζί. Ερχόντουσαν με τα αυτοκίνητα μαζί. Ναι. Για τη Βέρεια. Έχεις αυτή την πληροφορία. Την Εγνατία οδός. Ερχόντουσαν προφανώς από τα Γιάννα, ναι, κάπου, ναι, και πήγαιναν για Βέρεια. Ναι. Τώρα, αν ήταν για άλλο λόγο, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπες. Εγώ θέλω να πω, επειδή άκουσα πάλι σήμερα για τον Μπερμπάτοφ, μιλάγατε. Δεν υπάρχει θέμα, θέλει να φάει τον προπονητή και θέλει να κάνει αυτό. Ο προπονητής, αν φαγωθεί, θα φαγωθεί από το κεφάλι του και μόνο από εκεί. Μάλιστα. Δεν νοείται αυτός ο μεγάλος παιχταράς, εγώ το λέω, εσείς πείτε ό,τι θέλετε, όλοι ακουγόμαστε, δεν μπορεί αυτός ο μεγάλος παιχταράς να μην δεν χωράει στην ενδεκάδα. Δεν μπορεί να τον κάνει τόσα καψόνια. Για ποιο λόγο τον πήρε αυτό το μεγάλο όνομα, να πούμε. Και εγώ πιστεύω ότι ένας παίκτης, ο οποίος της εμβέλειας του Μπερμπάτοφ, ο οποίος ξέρει πολλά καντάρια μπάλα, και στο 4-4-2 χωράει, και στο 4-3-3 χωράει, και στο 3-5-2 παντού χωράει. Και τώρα δεν πατάει. Και στο πούλμαν για Σόβια χωράει. Και τώρα δεν πατάει περιοχή που μου λέτε εσείς. Και στο αεροπλάνο για Σόβια χωράει. Αυτό είναι ένα άλλο καινούργιο κοντρολό. Δεν πατάει περιοχή και δεν πατάει. Αυτός ξέρει πότε θα πατήσει περιοχή. Τι να κάνει στην περιοχή. Γιατί δεν πατάει στην περιοχή. Το φάνηκε αρχαρία και γιατί δεν πατάει στην περιοχή. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Γιατί τελείως. Δεν μπορεί. Και από την άλλη λέμε να πούμε βιολογικά, ότι αυτός είναι παίκτης περιοχής και πρέπει να το γεμίζουν εκεί πέρα. Βιολογικά δεν υπάρχει βιολογικά. Λοιπόν, για να μην τον κουράζουμε τον Μπερμπάτοφ, να μείνει λοιπόν στο ΠΑΟΚ. Φυσικά θα μείνει ο Μπερμπάτοφ. Να κερδίσει το εστιατόριο που θα. Πρόσεξε. Θα πρόσεγε. Όχι, θα να τον βάλουμε. Να τον βάλουμε 5 μάτς εκεί, center for. Δεν μπορεί να ξεφτελίσει ένα τέτοιο όνομα, να τον κουβαλάσει αποστολές και να μην το βάζει να παίζει. Είναι κατάντια για τον προπονητή αυτό. Δεν μπορεί εγώ για. Ναι, δεν μπορεί για ένα άτομο εγώ να χαλάω την ομάδα. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό το άτομο κάνει τη διαφορά. Πού θα το δούμε αυτό το άτομο? Δεν μου το βάζει στην Καλονή, δεν μου το βάζει, ξέρω εγώ, με τον Πατρακικό, δεν μου το βάζει. Πού θα το βάζει στα μεγάλα παιχνίδια? Πότε θα το δούμε αυτό το άτομο? Τούντορ! Τούντορ! Καλά σε λέει! Βάλ το 5 μάτς 90 λεπτά. Σέντερ φορ, βάλ το να είναι 90. Δεν ξέρει ο Τούντορ. Βάλ το να βρε κορόιδο Τούντορ, μπούφο. Φυσικά είναι. Βάλ το να είναι 90 λεπτά. Σέντερ φορ. Να παίξει με τον Ζάιρο αριστερά, το Μάκ δεξιά. Βάλε και τον Μπέλκα δεκάρι τον Νεοκούδα. Βάλε δύο κόφτες, τέσσερις εκεί πέρα. Και πες, άκου να δεις, Αβίδη, το θέλεις? Εγώ έτσι θα το. Το θες να μείνει? Ναι. Ωραία. Α, το δούμε. Ωραία. Βάλε μου μια υπογραφή. Mm-hmm. Βάλε μου μια υπογραφή ότι θα τον βάλουμε 5 μάτς center for. Άμα δεν σκοράρει αυτός 5 μάτς. Εντάξει. Καλά, για να και σκοράρει φτάσει, πρέπει κάποιο να τον ταΐσει και τον ταΐσει και, φτάσει, και, τον ταΐσει, ναι, και τα λοιπά. Φυσικά. Εγώ δεν φταίω. Βεβαίως. Εντάξει, ναι. Τέτοια ξηγά τους έκανα. Λοιπόν, εγώ. Από τα αποτελέσματα, αποδείχθηκε λοιπόν, ναι, ότι ο Τούντορ, ναι, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν ξέρει να διαχειριστεί, ναι, τέτοιους μεγάλους παίκτες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εγώ για μένα, ξέρεις, είναι Σεπτέμβριος, δεν βάζω Αύγουστος και Ιούλιος και ξέρω εγώ προετοιμασίες και τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια. Πάμε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και Γενάρης. Είμαστε τέλη Γενάρη, είναι 5 μήνες. Ακόμα αυτός ο προπονητής δυστυχώς δεν μπόρεσε να βρει κορμό στην ομάδα. Ψάχνει να βρει ακόμα ποια θα έχει. Άρα λοιπόν, με ένα κορμό, πρόσεξε, πρόσεξε. Με ένα κορμό, με ένα άλλο προπονητή, ναι, και με τον Μπερμπάτοφ center for, ο Πάοκ θα πρόσεξε κάνει να μεγάλα πράγματα. Κοίταξε, ναι, φυσικά θα κάνει μεγάλα. Τα έχει κάνει. Ο Μπερμπάτοφ δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι
ότι ξέρει πολλά κατάρια μπάλα και ότι είναι τεράστιο όνομα στο ευρωπαϊκό χώρο. Φανέλα πήρε, φανέλα. Άκου να δεις, άκου. Ούτε προσωπολάτρε. Εμείς ξέρουμε να λέμε την αλήθεια. Όχι, ρε, καθόλου. Λοιπόν, άκου να δεις. Όταν μια εσείς ομάδα. Προσωπολάτρε, εσύ. Άσε ρε τώρα. Άσε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Εμένα μου θυμίζει αυτή η περίπτωση μια περίπτωση Δόνη. Όπως ήταν ο Δόνης με τον Γκαρσία, έτσι πάει να κάνει και ο Τούτορ να δείξει ότι αυτό είναι πιο μεγάλο όνομα από τον Μπερμπάτοφ. Τι να κάνουμε, ρε Τούτορ δεν είσαι. Ο άλλος είναι παιχτάρας. Πώς θα γίνει τώρα. Βάλτον μέσα μερικά παιχνίδια να τον δούμε. Μπορεί να παίξει. Είναι κορόιδε προπονητή. Λοιπόν, έχει δίκιο. Φυσικά είναι κορόιδε. Όταν με βάζει στην Ξάδη μέσα αριστερό εξτρέμε ή τώρα τον Σάμπο, μια αποτυχημένη μεταγραφή. 30 φορές τον έβαλε. Φτάνει, αφού δεν μπορεί το παιδί. Κάνατε λάθος εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι κακό να κάνει λάθος. Το λάθος είναι να το αναγνωρίσει. Όχι, δεν είναι τέλος. Αρχίσουμε 2-3 λεπτά, πούμε δύο πράγματα. Λοιπόν, για μένα δεν βγάζει ποιότητα η ομάδα. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι πάντα η ίδια ενδεκάδα. Οπότε δεν έχουν πολλά παιχνίδια μεταξύ του παιχνίδια οι παίκτες. Και δεν μπορούν να γνωριστούν καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αγωνιστική απειθαρχία μέσα στο γήπεδο. Όταν ξεκινάει, τα είπα και χθες αυτά τα πράγματα. Πίσω στην άμυνα, πάσα μέχρι να χάσουν την μπάλα. Κουράζουνε. Κουράζουνε, ρε φίλε. Πάσα. Και η Μπαρτσελόνα πάσα κάνει, αλλά βλέπεις και παιχνίδια. Βλέπεις και τρίπλες, βλέπεις και παλιές γεμάτες, βλέπεις και πολλά. Και όταν πας στην αντίπαλη περιοχή και κάνει τρίπλα, τους βλέπεις την τρίπλα μέχρι να χάσουν την μπάλα. Αυτό είναι, ρε φίλε, ξεστή. Καταρχήν δεν βγάζουν και αυτοματισμούς. Δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους αυτοί οι παίκτες συγκεκριμένοι μαζί. Οποιαδήποτε δεκάδα και αν βάλει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αγωνιστική απειθαρχία. Γι' αυτό και δεν βγαίνουν και οι αυτοματισμοί που λέμε. Επίσης, δεν έρχονται, λόγω όλων αυτών, δεν έρχονται και τα σωστά αποτελέσματα. Και επιβαρύνονται με την ψυχολογία μετά. Έχουν και ψυχολογικό πρόβλημα. Όταν, επειδή βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ομάδα και δεν βγαίνουν τα αυτοκίνητα, τα αποτελέσματα, συγγνώμη. Ποια αυτοκίνητα. Ναι, δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα. Αγχώνονται πιο πολύ. Yeah, αγχώνονται πιο πολύ. Yeah, είναι γεγονός. Η περίπτωση του Όλσεν. Εγώ το βλέπω τώρα το παιδί. Άλλο έγκλημα εδώ. Δεν νοείται αυτό στα παγκόσμια χρονικά. Εγώ δεν το έχω δει πουθενά αυτό το πράγμα. Ούτε στην Ταγκανίκα. Πήρε παίκτη τερματοφύλακα την Πέμπτη και μου το βάζει την Κυριακή, ρε φίλε. Σε ντέρπι. Είσαι απαράδεκτο, ρε φίλε. Μία προπόνηση έκανε αυτό ο παίκτη. Ποιον γνωρίζει μέσα από την ομάδα. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Το χωρίζει τον Κοροβέ. Ο MVP με στην Ξάνθη τον αποκλεί. Έκανε ένα λάθος ο Πιτσιρίκος, ο Μελισσάς τον αποκλεί. Και τώρα χτύπα ξύλο να τραυματιστεί ο, όπως το λένε, ο Βελίδης. Ποιον θα βάλει μέσα, τον Μελίσσα. Και τι ασου, πώς θα σου παίξει αυτό. Απαράδεκτο, φίλε. Δεν τραυματίζει ο Βελίδης. Δεν τραυματίζεται. Είδε τι έκανε ο Βελίδης. Αυτό το λάθος, άμα το έκανε ο Όλσεν, θα τον είχαν κρεμάσει μέχρι τώρα. Γιατί το Βελίδη τον κρεμάσει. Σοβαρά μιλάς, ρε φίλε. Στήχησε την ομάδα βαθμούς. Βγήκε, πια στην μπάλα, ρε παλικάρι μου. Ένα μπότο. Αλλά δεν φταίει ο Βελίδης. Εγώ δεν το κατηγορώ το παιδί. Φταίει ο Ντούντορ που τον έβαλε να παίξει. Απευθείας. Βέβαια. Παράδεκτο. Παράδεκτο, φίλε. Εγώ κοίταξε 5 μήνες το στηρίζω. Εγώ είμαι της υπομονής. Το κάτσε που το φάγατε. Δεν υπάρχει φάγωμα. Άστο τώρα. Δεν υπάρχει φάγωμα. Τον έβαλε με την Καλονή και έπαιξε. Δεν έπαιξε. Ήταν ο Τζίμι Ροντ έξω γι' αυτό. Τότε πώς τον έφαγε αφού τον έβαλε να παίξει. Ποιον άβαζε, δεν είχε άλλο. Ποιον άβγαλε, τον Τζίμι Ροντ το χάρισε. Ρωτάω. Είσαι υπέρ του να φάγω δύο κάτσε. Όχι, γιατί να είμαι. Έχει μια χαφάρα καλή, άσχετα αν δεν ξέρει πολύ καλή μπάλα ο Κάτσε. Είναι χαφάρα, έχει τρεξίματα γι' αυτό. Ναι. Να είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι. Το αν ανανεώσει ή δεν ανανεώσει, θα ανανεώσει. Ακόμα νωρίς είναι, ρε φίλε. Τι έγινε. Αν ανανεώσει, θα παίξει. Για τον πουλήσετε μετά. Και ποιον θα βγάλει, τον Τζίμι Ροντ. Εσένα ρωτά. Έχει τρεις χαφάρες ο ΠΑΟΚ τώρα. Πρόσεξε να δεις. Και οι τρεις είναι χαφάρες. Κατά σειρά για μένα που ξέρουν μπάλα είναι ο Τζίμι Ροντ, μετά είναι ο Χαρίση και ο Κάτσε. Φοβερά μηνύματα. 9:55 ναι. Και ενώ μήνυμα 54-340. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Τούντορ μεγάλα ονόματα. Δυστυχώς. Πρόσεξε να δεις. Δυστυχώς. Είμαστε και εμείς σαν λαός. Είμαστε άχρηστοι. Δεν μπορούμε και εμείς να τους υποδεχτούμε αυτούς. Και εγώ στη θέση του, ξέρεις, επειδή καταλαβαίνω και τη θέση του Μπερμπάτοφ, λέει το παιδί τώρα αυτό, μπλέξαμε. Έμπλεξα. Ήρθα εδώ σε μια χώρα άμπαλων. Λοιπόν, ό,τι να είναι ο καθένας, με ξεφτιλίζει. Ξέρεις τι είναι να σε κουβαλά. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Ξέρεις τι είναι να σε φέρουν κάθε μέρα εδώ στο ραδιόφωνο και να σε έχει από την απέξω να μην κάνεις εκπομπή. Σε ρωτάω εγώ, πάρ' το για σένα. Ξέρεις τι είναι την άλλη μέρα πάλι θα έρθεις εδώ, αλλά δεν έκανες εκπομπή και μετά θα σε βάλω από τις 2 παρά 20 μέχρι τις 2 να μιλήσεις. Άιντε βρε, θα τους πεις να πούμε. Άμα πάω 70 χρονών. Τι 70 χρονών, ρε φίλε, γιατί 70 χρονών. Ο άλλος, ο Γκίξ, πώς το λένε στην United, μέχρι πότε παίζε, μέχρι τα 40. Αυτό είναι 34, ρε φίλε. Δεν είναι αθλητής. Γιατί τι έχει το παιδί, είτε, μια χαρά είναι. Ούτε παραπανήσια κιλά είναι ούτε τίποτα. Είναι αγύμναστο. Ξέρει μπάλα. Δεν, πολλά εντάξει, καντάρια μπάλα. Το λέει, ξέρει. Άντε μπράβο. Ναι. Τον έβαλε από την αρχή στο άλλο το παιχνίδι με τη Βέρεια μέσα. Του Ντόρ. Ναι. Πάρ τον αρέ αγόρι μου, βάλ τον πέντε μα center for, βάλ τον Κλάους έξω. Βάλε εκεί πέρα και το. Όσο οποιοδήποτε. Ναι. Ένα μεγάλο. Βάλτο. Βάλτο εκεί πέρα να δούμε τι κάνει αυτό. Γιατί σε βρίζουν στο τέλο. Κοίταξε. Θα βγάλουν.
θα βγάλουν δίκιο τον Μπερμπάτο και εσένα. Φυσικά, 100% έχει δίκιο. Βάλτον, βρε μπούφο. 100%. Βρε μπούφο, βάλτον. Άρα, φυσικά πρέπει να το βάλει. Μπούφο. Δεν ήταν έτοιμο και στην αρχή αυτό μα λένε. Δεν ήταν έτοιμο, δεν ήταν. Και τώρα που είναι έτοιμο, γιατί δεν το βάζει. Είναι έτοιμο. Ρε εσύ μεγάλα παιχνίδια. Καταρχήν παίρνει δύο. Τον άκουσε τι δηλώσει του πω γιατί είπε. Μόλι μπήκε ο Μπερμπάτο μέσα, μα δημιούργησε έναν εκνευρισμό. Mm. Δύο παίκτε μαζί από πίσω. Τον είδε στο Μάνταλου τι τάκλι τον έκανε. Όλοι λέτε για την κάρτα. Μαζί σου. Απαράδεκτο που έφαγε την κάρτα. Είδε το παίξιμο. Μπάλα παίξατε να δει όταν σε μαρκάρει ο άλλο, τραβάει φανέλε, σε κάνει, σε ράνει. Σε κάποια στιγμή ο Κάτσε πώ έφαγε την αποβολή με στην Καλονί πέρσι. Θυμάσαι. Δεν του δώσε φάουλ, βρίζει το διαδίτρο. Τα νεύρα είναι τσιτωμένα στο παιχνίδι μέσα. Α, μα έχει υψηλού παλμού. Ναι. Όταν βλέπει πολεμιές από παντού, κάτσε, από τον προπονητή σου, περίμενε. Από την ομάδα σου, ξέρεις ακόμα πώς... και από του αντιπάλου μέσα και ο διαιτητή δεν σε προστατεύει. Ναι. Άλλο πάλι αυτό ο Γιάχο. Κακό. Τι να πούμε τώρα, για ποιον ελληνικό ποδοσφαιριστή. Αυτό έκλεψε το κύπελο από τον Κολοκοτρονίτσι και πήγε το έδωσε εκεί πέρα. Αυτό δεν έπρεπε να παίζει καν. Χθες τι έκανε. Ανέχτηκε το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων. Το. Ξέρε πόσα τάκλιν έφαγε ο Μπερμπάτο, το είδε. Ποιο έφαγε. Από πίσω τον τραβού στη φανέλα, όλο το είδε αυτό καθόλου. Σου πω εγώ τι. Τι να με πει δηλαδή, δεν το τραβούσε. Αν αυτό ο Μπερμπάτο, αυτό ο παίκτη ήταν φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, ναι. Θα είχε αποβληθεί. Ναι. Ή ο αντίπαλο θα είχε πάρει κάρτα. Ναι. Κάτι κάρτε στο Τζιόλι δεν τι έδωσε. Παρόλα, άστο Τζιόλι, για Μπερμπάτο μιλάμε τώρα. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι ο Πάουκ κατάφερε, ο Ντούντορ μάλλον κατάφερε και ο Πάουκ φυσικά να χάσει από μια ανύπαρκτη για μένα ΑΕΚ. Φοβερά μηνύματα μέχρι στιγμή. Άκου να δει. Ναι, θα τα διαβάσω, τα μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Για μένα, μέσα στο χορτάρι πάλι αποδείχτηκε ότι ο Πάουκ είναι καλύτερο ποιοτικά ομάδα από την ΑΕΚ. Ναι. Άσχετα αν έχασε το παιχνίδι. Ξέρω, κούλα τι λέτε. Δεν ξέρω, εγώ δεν τη λέω κούλα. Magic Live σα έχει. Άσε τώρα, ναι. Ένα λάθο του Βελίδη, μάλλον λάθο του Τούτορ. Και κατ' επέκταση του Βελίδη χάθηκε το παιχνίδι. Τον Ανέστη, τι να σε κάνω. Δεν ξέρω εγώ, εγώ ξέρω ότι στα 60 λεπτά από τα 90, να μην πω παραπάνω λεπτά, την είχε ο Πάουκ στο μισογήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ανούσια. Είχε την κοίταξε, αν γνωρίζει λίγο το αντικείμενο, ναι. Βλέπει ότι η ποιότητα των παικτών του ΠΑΟΚ είναι καλύτερη τη ΑΕΚ. Να σου πω μια αλήθεια πάντω και εγώ τώρα που τα βλέπω τα πράγματα. Σε βλέπω και είσαι και νευρικό ναι. Σήμερα. Σε λάθο μάτσε έδωσε την αγωνιά. Άστο τώρα αυτό πάλι. Να τότε με τον Ολυμπιακό και ναι. Ξέρω εγώ. Για ποιο το κάνετε ήρωα. Μα, κοίταξε να δει. Μα είναι βλάκη, ανόητο. Ποιο ήρωα, γιατί ο, να είναι. Ο Μπερμπάτοφ. Δώσε εκεί. Δώσε εκεί με τον Μιλόγεβιτ μια αγωνιά με στο Καραϊσκάκι. Δώσε εκεί μια γροθιά να πούμε πώ το λένε. Στο center back, πώς το λένε και με το Μούση να πούμε. Το Σιώβα. Το Σιώβα, δώσε μια μπουκέτο εκεί πέρα να το ξαπλώσει κάτω. Και βγει στο 15-20 λεπτό να χάσει ο ΠΑΟΚ 3-0. Ποιος νοιάζεται για το αποτέλεσμα, ή ο Μπερμπάντοφ. Να στείλω. Άξιε συνεχιστή του Γκαρσία. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Άκη του Βάζελο, ρε από την Καβάλα. Ναι. Τον πόντιο αυτόν τον Ονίσιο. Το φίλο μας. Μην μιλά για του πόντιου, έχουν χ οι πόντιοι, να ξέρει. Εμένα. Εσένα, για ναι. Ποιο λόγο. Ναι. Ο λόγο. Εμένα γιατί να με κάνω χ. Καταρχήν είμαι 100% πόντι σου. Ναι. Και από μάνα και από τα πατέρα και από παππούδες. Σε πείραξε ο Κοντογιαννίδης. Ε? Κοντογιαννίδης. Ο Κοντογιαννίδης ήταν απαράδεκτος. Η Βουλγάρα που σε είπε χωριό δεν σε πείραξε. Σε πείραξε ο Κοντογιαννίδης. Η Βουλγάρα δεν με πειράζει, με πειράζει ο Κοντογιαννίδης. Γιατί είναι πόντιος, κρίμα για τον Κοντογιαννίδη. Είναι πόντιος και λυπάμαι για τις γλώσσεις που έκανε φίλε. Απαράδεκτος. Να μην πω χοντροκέφαλος. Απαράδεκτος. Χοντροκέφαλος γιατί πήρε πόντιος. Όχι επειδή πόντιος. Τόλμησε να πει τον ΠΑΟΚ επαρχιακή ομάδα. Στην επαρχία δεν είμαστε. Μικρή ομάδα επαρχιακή. Ρε Κοντογιαννίδη, επαρχιώτης εσύ καταρχήν. Πόσα πρωταθλήματα έχουμε εμείς. Ο ΠΑΟΚ εδρεύει σε μία πόλη, ρε φίλε. Ο σε... ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Κοίταξε. Άστα πρωταθλήματα. Δεν είναι μόνο αυτά. Όχι, άκου εμένα. Ο ΠΑΟΚ. Έχει ο λιγότερα από την ΑΕΚ, θέλω να με πει. Εγώ πιάνω το ρυθμό σου και τη σκέψη σου την πιάνω πιο γρήγορα. Πριν τα βγάλει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Άμα το είδε από αυτή την άποψη, ο ΠΑΟΚ εδρεύει σε μία πόλη, σε έναν Δήμο. Ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγάλος δήμος της χώρας και η ΑΕΚ εδρεύει ρε φίλε σε μια συνοικία της Αθήνας. Με όλο το σεβασμό στην ΑΕΚ, μεγάλη ομάδα έτσι. Η ΑΕΚ είναι σε συνοικία της Αθήνας. Αλλά τι είναι, ενώ νέα φιλάδελφα τι είναι. Ενώ εσύ στο πανόραμα είσαι. Μισό λεπτό ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι η Τούμπα Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι είναι ο Δήμος? Δήμο Θεσσαλονίκης δεν είναι. Υπάρχει Δήμο Τούμπα. Δήμο Θεσσαλονίκης είναι. Ναι, και τι. Έχει πάνω από 200.000 κόσμο η Τούμπα. Μάλιστα. Και ο Δήμο Θεσσαλονίκης έχει μισό εκατομμύριο λαό. Ο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν μιλάμε όλο το συγκρότημα. Λοιπόν. Ο Δήμος Νέας Φιλαδελφίας. Πόσο κόσμο έχει ο Δήμος Νέας Φιλαδελφίας, ρε φίλε. Ναι. Ένας δρόμος είναι η δεκαιρία. Με όλο το σεβασμό πάλι λέω να μην παρεξηγηθώ από τους αεξίδες. Μεγάλο σεβασμό. Ότι σέβομαι την μεγάλη ομάδα. Φυσικά, σεβασμό, φυσικά δεν το λέω υποτιμητικά. Αλλά εδρεύει. Champions League έπαιξε. Double πήρε. Ναι. Πρωταθλήματα πήρε. Ναι. Κύπελα. Δωροδοκία έκανε. Δεν έπεσε. Πιστόλι κανόνια έριξε να πούμε στον κόσμο. Έπεσε. Να πούμε και τα σχήματα. Όλα θα τα πούμε. Το Γαλατίδι πήγαν να δωροδοκίσουν κάποτε στι Σέρες τον Μιχάλη. Ναι. Λοιπόν, τους ψάχναν εκεί στα σκούταρι στα χωράφια μέσα να πούμε. Σκούταρι ποιος είναι?
Η αστυνομική διέλυση ρόλων τότε με τη Δωροδοκία. Ναι. Την πλήρωσε από τον επόμενο χρόνο μείον 3. Αλλά ρε Κοντογιάννη, τώρα από εδώ πάνω είσαι κι εσύ. Να σου πω κάτι. Ναι. Είναι δηλαδή ξεφτύλα η δήλωση. Το hardball που ήμασταν σήμερα, τι λέγαμε. Τι λέγατε. Ότι θέλει να γλύψει το Μελισσανίδη να πάρει καμιά κανένα. Α, μα το έκανε από αυτό, ρε φίλε, τι να πω. Ναι, ρε φίλε. Μετά είπε και κάτι άλλο που δεν μου άρεσε. Πρέπει να πάρει κανένα πόστο. Πόντιος, Μελισσανίδης, ΑΕΚ, γήπεδο. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να το βάλει χέρι τώρα που λέει ο λόγος εισαγωγικά ο Μελισσανίδης για τον πει Ελλάδο. Ναι. Εμένα ο Σαββίδης είναι φίλος μου. Ναι. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν ίδιες ρίζες. Πώς το ονομάσαι, ρε. Φίλοι είστε με την ΑΕΚ. Είναι φίλοι αυτοί. Ναι. Δηλαδή όταν, πάτε, όταν, την ΑΕΚ, όταν είναι... χτυπάει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, φίλοι θα είστε. Ε, καλά, ρε φίλε, κάποιο από του δυο πρέπει να το πάρει, ναι. Δεν το καταλάβει. Και πάρει και ένα πέναλτι παραπάνω, η Άκη θα έτσι αποφύγει. Εντάξει, άμα πάρει. Την άλλη φορά που θα πάρει ο Πάκου. Α, έτσι. Ναι, πώ θα γίνει. Δηλαδή, όταν κάνει ένα συνεταιρισμό, δεν θα τα παίρνει πάντα ένα ο συνέτερο. Αλλιώ χωρίζει ο συνεταιρισμό. Τέτοιο συνεταιρισμό θα κάνετε. Μάλιστα. Τέτοιο θα κάνουμε. Τι να κάνουμε. Μια εσύ, μια ο άλλο θα το παίρνει. Δηλαδή, αυτό λέω εγώ τώρα σε ένα συνεταιρισμό. Μια εσύ, μια ο ένα και τα έξω τα έξω τα λένε και στη μέση τα άλλα. Δηλαδή εσείς με την ΑΕΚ είχατε καλές σχέσεις από πάντα, ας πούμε. Όχι, οι δύο αυτοί ο Μελισσανίδης. Οι δύο άντρες αυτοί. Οι δύο άντρες αυτοί είναι φίλοι από παλιά. Βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι. Ναι, τι κάνανε. Δηλαδή... Στα μπουζούκια μαζί πήγαιναν. Όχι, ρε φίλε. Τι κάνανε. Να σου πω κάτι που ναι, κάνανε. Ανοίξα την Παναγία Σουμελά, ρε φίλε. Στη Σουμελά τι κάνανε. Ανοίξα την Παναγία Σουμελά, δικό μα Σαββίδη και από πίσω Σιγοντάρη και ο Μελισσανίδης. Τι ανοίξαν, μαγαζί ανοίξαν την Παναγία Σουμελά. Ανοίξαν την εκκλησία, ρε κάθε τραπεζούντα, ρε φίλε. Ναι, και τι κονομάνε από εκεί, τι κάνανε. Τι κονομάνε από εκεί. Μετά από τόσα χρόνια να πούμε την εκκλησία. Φυσικά, κάναν αγώνα, έχουν φίλο προσωπικό τον Πατριάρχη. Ναι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Όπου υπάρχει ποντιακός ελληνισμός είναι μέσα. Ο δικός μας είναι και νομίζω και αν δεν κάνω λάθος πρόεδρος πανποντιακής όλης της Ευρώπης, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, είναι καλά, φίλε. Κοίταξε, ναι, ο Πόντιος είναι γνήσιος, να ξέρεις. Ναι. Όταν λέει κάτι, το τηρεί. Ποιος, ο Πόντιος. Ο Πόντιος, φυσικά. Ναι. Και ο Κονταγιάννης Πόντιος. Γνήσιος είναι κι αυτός. Εχνίζει, είναι, αλλά έχει λάθος άποψη. Εντάξει, είναι άμα λίγο... ήταν δικό μα, θα τα έκανε. Λίγο... Άμα ήταν παοξή και έφαλο, α πούμε, κατάλαβε. Εντάξει, όλοι λοιπόν, είμαστε λίγο χοντροί. Όχι, δεν είμαστε όλοι. Λοιπόν, εσύ δεν είσαι χοντροί, α πούμε. Κοίταξε να δει. Τώρα αυτό το είπε, μπορεί, όπω είπε, να πούμε, να τον πει ο Μελισσανίδης Ελλάδο. Ναι. Λάθος έκανε. Λάθος. Ναι. Ναι. Μπορεί να τον πει, φύγει από εδώ. Φύγει από εδώ, ναι. Να το διώξει. Τι, πώ προσβάλλει, ρε φίλε τον άλλο. Δηλαδή, αν βγει τώρα άλλο επώνυμο και κράξει την ΑΕΚ, την μικρή ομάδα. Εγώ πάλι σου το λέω, μ' αρέσει η ΑΕΚ, τη σέβομαι, όντω είναι μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, και κάνω μια απάντηση τώρα στον Κοντογιάννη. Ναι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να λε τέτοια πράγματα. Τι είπε ακριβώς για παράδειγμα, ότι ο Πάοκ είναι. Όταν ο Πάοκ είναι μικρή ομάδα, λέει η επαρχιακή ομάδα. Ναι. Ειδικά όταν έρχεται στην Αθήνα, λέει μαζεύει τεσσάρες και τριάρες. Ψέματα λέει, αφού χάνουμε. Πώ ψέματα λέει, ρε φίλε. Λογικό είναι. Και όταν πάει έξω και στην Τούμπα, α πούμε, έχει μάσει τεσσάρες και πετάει. Έχει μάσει. Και ο Ολυμπιακός έχει μάσει και ο Πάοκ έχει μάσει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Όταν παίζει μπάλα χρόνια ολόκληρα και δεκαετίες, κάποια στιγμή θα μάσει κιόλας φυσικά. Ναι. Στα άσχημά σου, δηλαδή μπορεί να υπάρχει δεκαετία και εικοσαετία που ο Πάοκ την είχε την άσχημη, τότε τα μάζευε. Στις καλές δεκαετίες έδινε. Ένας φίλος λέει ότι η Φιλαδέλφια και το Εγάλιο μαζί είναι η μισή Θεσσαλονίκη. Λέει. Ναι, καλά. Να ξέρεις, λέει, τι λες. Και ξέρω... στην πρωτεύουσα είναι, λέει, μόνο στα χαρτιά, λέει, η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Στην Πάτρα, λέει, γίνονται πιο πολλά έργα, λέει. Λοιπόν, άκου, από ό,τι λέει στη Μακεδονία μαζί. Άλλο αυτό μαζί. Εδώ και χρόνια, λέει. Μεσάνυχτα έχει, λέει ο Τζόρνταν. Λοιπόν, λέει ένας φίλος Παοξής. Απαντάω στο φίλο του Παοξή. Παοξής, δικός μας άνθρωπος, ναι. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα να έχει λάθος. Καταρχήν να πούμε ότι ο κομμουνιστής ανεβάζει σε πλήρη ευκρίνεια την εκπομπή σήμερα της Μαρμίτας, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή εχθές. Να το πούμε καλημέρα για τη δουλειά που κάνει και τα λοιπά το παλικάρι. Ο Δήμος του Εγάλου είναι ένας μεγάλος Δήμος. Σε καμία περίπτωση δεν κοντεύει ούτε καν το 1/3 της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Περιστερίου είναι σχεδόν η μισή Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας είναι 1000 μέτρα δρόμος ο Δεγγελίας, για να ξέρει ο φίλος. Είναι μικρός Δήμος ο Δήμος Φιλαδέλφειας. Είναι πριν της Χαλκιδόνας, είναι της Νέας Ιωνίας. Κατάλαβες, Δήμος αυτά όλα μαζί τώρα γίνανε εκεί πέρα. Πάλι μικρός είναι ο Δήμος, πολύ μικρός. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτε μέσα στους 20 πρώτους Δήμους της Ελλάδος είναι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, το τονίζω εδώ. Ενώ ο Δήμος Περιστερίου είναι στους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Δηλαδή, εντάξει, δεν το κρίνω εγώ έτσι και το συγκρίνω. Έχουν φύγει οι ομάδες από τους δήμους τους, έχουν γίνει πανελλήνιας, να μην πω πανευρωπαϊκής εμβέλειας πλέον. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Δηλαδή, αν πας τώρα στην Κομωτινή να φας το τζουγκλουγκούμ και φωνάξεις ΠΑΟΚ, θα γυρίσουν πάρα πολύ. Περισσότεροι από ό,τι ΑΕΚ τσίδες, αυτό λέω. Ναι. Στην Αλεξανδρούπολη, άμα πας. Η ΑΕΚ σε τέσσερις νομούς υπερτερεί όλων των ελληνικών ομάδων. Ο ένας είναι ο νομός Εύρου, Αλεξανδρούπολης, που λέμε. Ο ένας είναι Κομωτινής, ο άλλος είναι Καρδίτσας και ο άλλος είναι Εύβοιας, Χαλκίδας. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις υπερτερεί ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, εσύ που υπερτερείς. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε όλους τους άλλους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Είναι πρώτος με τρομερή διαφορά που είναι η μισή και παραπάνω. Το λιτόχωρο και κάτω τι γίνεται. Ποιο λιτόχωρο και κάτω.
Εντάξει, δεν είναι από τον λιτό χώρο, δεν είμαι υπερτερή πουθενά ο Πάουκ, ναι. Αλλά έχει πολύ κόσμο παντού. Έχει, φυσικά. Η Άκη δεν έχει. Ναι, πουθενά δεν είναι πολύ. Δηλαδή, πα στην Κεφαλονιά, πιο πολλού Παοξίδε, θα βρει η Άξιδε. Παοξίδε και Άξιδε. Α πα στην Άξο, α πα στην Κρήτη, α πα στα Χανιά, τώρα... α πα στο Ηράκλειο, αυτό ρωτάω. Ξέρεις τι μου λες τώρα. Εντάξει, ρωτάω. Α πας στη Ραφίνα, α πούμε. Καταρχήν τα νησιά είναι κόκκινα όλα. Τα νησιά είναι, ναι, ναι. Είναι κόκκινα όλα. Χάνεται κόκκινα. Είναι σε πολύ λίγο ποσοστό η Άκη και ο Παναθηναϊκό εκεί πέρα. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε ο Πάοκ έχει πιο πολύ κόσμο γενικά από την ΑΕΚ, γιατί υπερτερεί σε πολλού νομού, ρε φίλε. Στο Λιβόριο, έτσι είναι η Γουμενίτσα, άμα πάμε, θα βρούμε πιο πολλού Πάοκ. Στην Γουμενίτσα τι είναι, ρε φίλε. Ρωτάω να με πει. Μια κομμόπολη. Στη Φλόρινα, άμα πάμε. Στη Φλόρινα τι, Πάοκ, δεν το συζητάμε. Όλη η Ελλάδα. Πάοκ είναι. Φυσικά. Έχει κόσμο η ΑΕΚ, γιατί έχει προσφυγικό στοιχείο και εκεί. Και στη Βέρη, αλλά είναι δεύτερε ομάδε αυτέ. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα. Βεβαίως. Λοιπόν, ραπτό που λέει, αν και σε συμπαθώ, χθες τρεις μπαρούφες, λέει, είπες. Πρώτον, για να ξέρεις, λέει, οι Παοξίδες είναι οι περισσότεροι σε κελιά οπαδοί και άδικα φυλακισμένοι, γιατί κατηγορίες βασίστηκαν σε αλλόθρησκους ψευδομάρτυρες. Δεύτερον, σε μεγάλη δημοσκόπηση πριν 5 μήνες, οι Παοξίδες είναι περισσότεροι κατά 100.000 από τους Αεξίδες. Ένα 100 είναι η μεν και ένα η δε. Μάλιστα. Το συμπληρώνω εγώ. Και τρίτον, καλά σας έκαναν οι σουπεράδες του Γυρεού που σας έκλεισαν τα μικρόφωνα. Λοιπόν, λέει 857, δεν καταλαβαίνω τι λέει ο φίλος. Φαλακρές σχόλιο για Εσχέν. Ο Εσχέν μου είναι πολύ συμπαθής. Καλώς έχει σαν. Τα χυλάκια του. Είναι καλός παίκτης. Δείχνει ότι ξέρει μπάλα τώρα. Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτός που ήταν πριν. Εντάξει, το δείχνει. Αυτός και τα λοιπά, ναι. Πάντως το ύφος του Μπερμπάτοφ δεν το έχει αυτό το χιτλερικό, αυτό το κακόψυχο. Το παιδί προσπαθεί. Εντάξει, το Μπερμπάτοφ τώρα εγώ θεωρώ ότι το γελιοποιούν εδώ πέρα, ρε φίλε. Κρίμα. Και εσύ λέει, αν δεν ήσουν μάνατζερ του Βελίδη, θα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Ναι. Του Όλσεν, τον Όλσεν θα έβαζε, σου είπα την Παρασκευή. Καλός για αγρότης, κακός για τερματζής. Ας έρθει στον μπλόκο του Προμαχώνα. Λέω 112. Τι γίνεται στον Προμαχώνα, για πες μου. Ο Βελίδης. Έχουν κλείσει τους δρόμους όλους τώρα. Γιατί, τι θέλουν. Είναι κάπου 38 μπλόκα, νομίζω. Τι θέλουν, είναι πολλά πράγματα, ρε φίλε. Να μάθω τι. Το ασφαλιστικό, πολλά πράγματα. Εμείς τι, δεν πρέπει να κλείσουμε κανένα δρόμο, δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Τώρα με τους αγρότες είναι πολλοί κόσμος. Είναι οι δικηγόροι, είναι. Ξέρω εγώ, οι Μητροπολίτες. Όλος ο κόσμος είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα περάσει και αυτό, τετέλεστε όλοι. Γιατί τώρα, αν πέρα, δεν πέρασε. Είναι τετέλεστε μετά, τετέλεστε. Μην το ψάχνει. Δεν υπάρχει τίποτα. Αγρότες, δεν πάρει κανεί σύνταξη. Μας... Η εθνική είναι σύνταξη 300 και κάτι ψηλά. Μέχρι τότε μπορεί να την πάνε στα 75. Μάλιστα. Ο μέσο όρο ήταν στα 68, α πούμε τότε. Δεν θα παίρνει κανένα. Αν είναι τρομερή επιτυχία, αν πάρει δηλαδή ένα μισό. Αυτό δεν είναι γνωστό. Πώ είναι γνωστό αυτό. Και εμεί περίμενε κάτι άλλο να μα έχουν δηλαδή. Α συνενέσουμε να μα το κάνουν δηλαδή. Πόσο βόδια μπορεί να είμαστε άμα το κάνουμε και αυτό. Ξυπνήσαμε δηλαδή. Δηλαδή, αν δεν διαμαρτυρηθεί, σου λέει αντέχουν αυτοί. Ρε, αντέχουν. Αντέχουν. Ναι. Παίρνα το και αυτό. Παίρνα το και αυτό. Σήμερα είναι ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γενέδλια έχουν αυτοί. Βέβαια. Πανηγυρίζανε γιατί πετύχανε. Πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί τους κατηγορίζανε. Εγώ. Ναι. Πετύχανε στο πρώτο, μόλις βγήκανε. Ναι. Λοιπόν, πετύχανε στην νομοθετική ρύθμιση που κάνανε για τα χρέη. Ναι. Για τους νόμους, για τα πανωπίδια. Τι να ευχαριστώ εσείς, Παοξίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι Παοξίδες, για όλο τον κόσμο. Παοξίδες, ναι. Όχι και για προσωπικά, ναι, για όλο τον κόσμο. Ναι. Όχι Παοξίδες. Είστε αχάριστοι. Όπως με το Πασόκ. Αχάριστοι γιατί, ρε φίλε. Παοξίδες. Πλήρωσε, ρε φίλε. Ναι, πλήρωσε όμως αυτά τα 10. Τα 11. Οι άλλοι δεν πλήρωσαν κανένας. Ναι. Ο Πάοκ πλήρωσε, ρε φίλε. Μπράβο. Κανονικά και με τον νόμο. Βγήκε νομοθετική ρύθμιση, φύγαν όλοι οι τόκοι και τα παντόκια και πλήρωσε. Τόσα χρόνια δεν λέγαμε ότι η κακή δεξιά και το αυτό να κυβερνήσει. Έκανε ένα καλό λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με το που βγήκε αυτό. Από εκεί και μετά μαντάρα όλα. Γιατί μαντάρα. Από εκεί και μετά. Ναι. Για πες μου ένα καλό ρε. Κατέβασε, έκανε δημοσκόπηση. Κατέβασε τον κόσμο στο δημοψήφισμα. Ο κόσμος είπε όχι και αυτός πήγε είπε ναι. Καλά. Και γιατί τους βγάλατε. Δίχασε τον κόσμο και τον έδωσε. Γιατί τους βγάλατε τότε. Γιατί φαντάσου τώρα ο κόσμος βγήκε. Τους βγάλατε. Μισό λεπτό. Εμένα, εγώ δεν ψήφισα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Ο κόσμος. Γιατί τους βρίζετε. Φαντάσου λοιπόν. Είπε όχι ο άνθρωπος. Είπε όχι. Ψήφισε. Είπε όχι ο κόσμος. Ναι. Έκανε. Τι είπε ο άνθρωπος. Ναι, είπε ναι. Γιατί το ψήφισατε. Λοιπόν, για να... εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος. Μέσα αγρότες στα σπίτια σας. Να σου πω, ρε φίλε. Γιατί το ψήφισατε. Κάτσε να σου πω. Μέσα αγρότες στα σπίτια σας. Φαντάσου γιατί. Λοιπόν οι προηγούμενοι όλοι. Πόσο ασέλγησαν σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω εγώ. Πόσο αγανάκτησε ο κόσμος από τους προηγούμενους. Σε ρωτάω. Είπε ο άνθρωπος όχι. Ναι. Είπαμε όχι. Ναι. Είπε ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και κάνει εκλογές. Ναι. Το βγάλαμε. Ναι. Γιατί φωνάζετε τώρα, γιατί τον βρίζετε. Καλά, άλλα είπε και αυτός, αλλά κάνει ρε. Βρε, γιατί τον βρίζετε. Γιατί για αυτά που είπε. Καλά σας κάνει. Όχι, καλά, καλά μας κάνει, μάλλον. Κοίταξε να δεις. Γιατί. Λίγο τσίπα, ρε φίλε. Όταν λες κάτι, να το κάνεις. Ούτε τσίπα, ούτε τσίπρα. Πόσο, όχι. Να μάθετε. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Εγώ είμαι κατά των αγροτών και κατά αυτών φωνάζουν. Όχι, κατά. Γιατί είμαι κατά. Κατά είμαι. Γιατί είμαι κατά. Κατά είμαι.
Γιατί εφόσον ψήφισαν όλοι οι Έλληνες, ψηφίσαμε μνημόνιο. Καλά, ρε Ντρεβίση, ναι, τώρα. Δηλαδή, Ντρεβίση, δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω. Λέει, ενώ σε ένα μήνα ναι. σας έκανε, μας έκανε, μας διέλυσε η Τρέμη και η Στάη το τι θα ψηφίσουμε. Ο Καραμαλής από τη Γραφίνα. Και όχι και αυτό και τα λοιπά. Και είπαμε όχι εμείς. Αυτό ήταν μαγιά. Όλα τα μέσα λέγανε ναι. Και ο λαός ψήφισε όχι. 60-40. Κοίτα. Πρόσεξε με τεράστια πίεση. Θα κάνουμε, θα ράνουμε και τα λοιπά. Και πάμε. Το δημοψήφισμα και λέει ο άλλος ναι, ναι και το ψηφίσετε. Ναι. Καλά μας κάνει. Και τώρα τι κάνουμε δηλαδή. Κακά... Τι καλά μας... Τώρα τι κάνουμε. Κακά μας. Λοιπόν, όχι, κάνεις λάθος. Μηνύματα. Τώρα. Εμένα τώρα μισό λεπτό πριν τα πει. Εμένα ξέρει τι μου θυμίζει. Λαφάζα... Για να κλείσουμε την παρέμβαση. Μην με κάνεις. Λοιπόν, Πασόκ. Πασόκ. Με καινούριο αφημί. Άσταρε. Είναι. Έλα, ρε, καλά, θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν πρωτοήρθε με τα Σβάγκο τότε. Μια χαρά ήταν. Το ίδιο πράγμα. 30 χρόνια λαοπλάνο. Δεν και κορόιδεψε τον κόσμο. Δεν ξέρω τι λες. Λοιπόν, ο Άγγελος δεν μπορεί με τις φίρμες. Χαχαχα, το άλλο με τον Τούντορ το ξέρεις. Λέω 5-15. Ο 9-25. Ωραίο. Εγώ λέει, ξέρω πως άμα είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζουν μεγάλοι παίκτες σε αυτήν. Ο Μπερμπάτοφ είναι μεγάλος παίκτης και εσύ δίπορτε. Μικραίνεις την ομάδα μου. Κομπλεξικέ. Ο 4-50. Άσε ρε με τον Κάτσε μαρκάρει με τις χάρες. Λέει παίζει επικίνδυνα και έκανε και το πέναλτι στον Πάο Κάεκ. Ενώ ο Χαρίσης δεν μαρκάρει επικίνδυνα. Κάτσε δεν ξέρει μπάλα ρε φίλε. Δεν είναι το αχ βρε Τζόρνταν πάλι άλλο ματς έβλεπες. Έχετε πει τόσα για την ΑΕΚ που τώρα δεν μπορείτε να τα μαζέψετε. Ένας αέξης. Ο 2-32. Δεν έπρεπε να πάρει κόκκινο Μπερμπάτοφ κυρίες και κύριοι. Είναι κίτρινο και πέναλτι στον Σιμόες κυρίες και κύριοι. Ο Μπερμπάτοφ ήταν καλύτερος κυρίες και κύριοι. Λέω 2-32. Καλά. 8-57. Ραπτόπουλε. Σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι η ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός μικρές επαρχιακές ομάδες. Τώρα λέει τι έχεις να πεις, ποιος το είπε αυτό. Ξαναστείλει το μήνυμα. Ο 371. Ο Άγγελος της Κροατίας όπως και ο Original Άγγελος είναι λίγοι για τον ΠΑΟΚ. Τον Original πέρσι τον τελείωσε με τις συνοπτικές διαδικασίες. Λοιπόν, ούτε καν από τη Βέρεια είναι λέει. Από χωριό είναι ο δήθεν. Ξεψάρωσε τώρα στην Αθήνα. Ένας Βεριώτης. Χωριάτης λέει είναι. Ούτε καν μέσα από τη Βέρεια είναι. Καταρχήν να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εμένα ναι. μου θυμίζει ο Τούντορ. Δεν λέει ότι... για τον Τούντορ, ρε. Κατάλαβα τι λέει για τον Κοντογιαννίδη. Άλλο λόγο. Ναι. Για τον Τούντορ μου θυμίζει ο Τούντορ ότι. Μου θυμίζει. Βλέπω ότι πιθανόν είναι να μην κάνει και εντεκάδα αυτό. 7-18 λέει μα φάγανε οι φιλίες. Ανά 6 μήνες μα λεντάει, λέει ένα του ΠΟΚ. Αλλά θα μου πει, λέει ο μισό ΠΑΟΚ τον δουλεύει, λέει τον Ιβάν. Οι Αθηναίοι θα κολώσουν. Ωραίο μήνυμα. Γι' αυτό σου λέω σήμερα έχουμε ωραία μηνύματα. 8-57. Σήμερα ο Κοντογιαννίδης είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι μικρές επαρχιακές ομάδες. Τώρα τι έχεις να πεις, τα μάζεψε έχω να πω. Μέζε ανεβάζει ο κομμουνιστής ραπ, λέει. Βάζει πέντε μέρη που είναι μπαλώματα, λες και εμείς είμαστε Βλαχοπούλου στην Παριζιάνα. Εγώ. Λοιπόν, 7-64. Ραπτόπουλε, πες στον ΠΑΟΚ πρώτον ότι όλοι οι τελικοί κυπέλου γίνονται στην πρωτεύουσα. Όλων των χωρών. Και δεύτερον, πες στην προϊστορία ΑΕΚ Ολυμπιακός και δες ότι η ΑΕΚ έχει μέσα στη Φιλαδέλφεια πιο πολλές νίκες από τον Γαύρο. Γι' αυτό πες στον Παοξή τέρμα με την προπαγάνδα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι. Πιο πολλές νίκες με τον Ολυμπιακό τις έχει ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος προτρέπει αμήν και πότε να χωριστεί η Ελλάδα στη Λάρισα και να γίνει μεγάλη Μακεδονία. Θάνατος στους χαμουτζίδες, λέω 450. Δεν υιοθετούμε το μήνυμα, το διαβάζουμε όμως. Ο 600. Δεν τον υιοθετήσε. Φυσικά δεν το υιοθετούμε. Φυσικά. Δηλαδή, άμα ήταν μέχρι τη Λάρισα η Ελλάδα κάτω. Και εμείς με τα Βαλκάνια κάναμε μια ωραία χώρα εδώ με το λιμάνι να κονομάμε. Αυτά βολεύουν όλους τους άλλους, φίλε. Ρωτάω, ρε, εχθρέ, εσένα. Τι να κονομάμε, ας γίνουμε μια χούφτα τότε να κονομάμε. Μάλιστα. Yeah. Ωραία, πήγα στη Μακεδονία μόνος. Λοιπόν, Ραπτόπουλο, ζωντανό να το φάω στον Μπερμπάτοφ, δεν θα χορτάζει, ρε φίλε. Τόσο μίσος για ένα παίκτη και τόση κακία δεν έχω ξαναδεί. Και ο Εσχέν, σαν έπαιζε στον ΠΑΟΚ, τα ίδια θα έλεγε. Χρήστος από Αλεξανδρούπολη πιστεύει. Λέγε. Συμφωνώ με τον Χρήστο, κοίταξε ο Μπερμπάτοφ. Σε λάθος μάτσε έδωσε γροθιά. Αυτό τώρα έβγαλε, τσατίστηκε, σου λέει δεν με προστατεύει κανένα, με τραβάνε, με κάνουν. Δηλαδή με πολεμάει η ομάδα, με πολεμάει και οι άλλοι. Τέτοιο κακό χαρακτήρα. Μια χαρά είναι, πολύ καλό είναι. Τέτοιο και... κακό χαρακτήρα, τέτοιο σνόμπ άνθρωπο δεν έχω. Εγώ το γουστάρω του πολύ τον Μπερμπάτοφ γιατί τον έχουν σπάσει τα νεύρα όλοι του. Τον έφερε, ρε φίλε, αυτό τον παικταρά εδώ για να το ξεφτελεί. Είναι ξεφτύλα και τροπή, ρε φίλε. Άρα προτέμουμε, βάλτε τον. Ξεφτύλα και τροπή. Βασικό. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται πουθενά, ρε φίλε. Βάλτε τον βασικό. Στη Μονακό πέρσι έκανε τόσα παιχνίδια, ρε φίλε, βάλτε τόσα γκολ. Δεν γίνεται ρε φίλε, είναι ξεφτύλα, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ονόματα μεγάλα. Όπως έκανε και ο Δόνης με τον Καρσία, το ίδιο πράγμα είναι. Βάλτε να μέσα. Βέ, φυσικά το, αν το βάλει μέσα, ξεφτυλιστεί ο ίδιος του μετά. Βάλτε να μέσα τον Καρσία 4-4-2 με το κόφτη τον Καρσία. Να φάτε 4 γκολ. Βάλτε μετά. Βάλτε να μέσα. Λοιπόν, παρακάτω. Άλλο.
Εντάξει. Όσον αφορά για το άλλο το μήνυμα που είπε για το Σαββίδη, να ξέρεις φίλε μου εσύ και όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι ο Σαββίδης, η κεφαλή που λέμε, ξέρει τα πάντα τι γίνονται εκεί μέσα. Δεν είναι κορόιδο αυτό, κατάλαβες. Θα ανοίξουμε γραμμές. Μπορεί να κάνει το κορόιδο, κορόιδο δεν γίνεται. Φτάνει, λύσαξες. Φτάνει. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πεις, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω αν για κάποιο θέμα, αν θες να σε ρωτήσω κάτι, να σε απαντήσω σε κάτι. Εντάξει. Εσύ ήθελες να πεις κάτι. Όχι, δεν έχω κάτι. Ολυμπιακό είδες. Τον είδα, σου είπα, δεν μ' άρεσε στο πρώτο ημίχρονο. Με προβλημάτισε πολύ. Πεσμένο. Στο δεύτερο, ο καλύτερο ήταν ο Ολυμπιακό. Πεσμένο. Δεν μ' άρεσε. Πεσμένος. Κοίταξε, σου πω κάτι. Ναι. Ήταν καλή η Ξάνθη. Δεν πήγε εκείνο το δοκάρι. Θα βάζε δύσκολα τον. Πώς το λένε, Καλογερόπουλο ήταν, ποιο ήταν. Θα τον έβαζε δύσκολα μετά. Για να κερδίσει. Τον απάλαξε. Τουλάχιστον να μην χάσει. Να πάρει το πάρει έτσι. Τον απάλαξε τον διαιτητή. Σου είπα για τον Ηρακλή εχθέ. Ο Σολτάν λε, απείλαξε τον διαιτητή. Το διαιτητή, ναι. Μάλιστα. Να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε. Γιάννη, να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε το κοινό 2-31-090-90-90 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα 54.340. Να σας πούμε για αυτά που ξέρετε. Ξέρουμε. Πάμε λοιπόν στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Ελά, ο Βρός από τη Σόλφ και Τούμπα. Καλώς τον. Σε αυτή μας. Τι γίνεται. Το τονίζεις πολύ αυτό. Αυτό το τονίζεις πολύ. Γαύρος, πώς το λες, το τονίζει. Αν και Άντερλεκτ είναι πολύ άσχημα. Λοιπόν, πιστεύω ότι η άμυνά σου, φίλε, Ολυμπιακέ, θα αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή πιστεύω ότι θα φας γκολ και εδώ και στο Καραϊσκάκι και εκεί. Να τα πάρουμε λίγο ένα τα θέματα. Καταρχάς Κωστή, δύο ερωτήσεις εσένα. Εγώ είμαι της άποψης, δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ ίδιος αυτό, ότι το παιχνίδι που κάνει ο Μπερμπάτοφ όταν μπαίνει αλλαγή μέσα στο γήπεδο είναι παιχνίδι που θέλει να δώσει στην διοίκηση, αν θέλει στο πάτημα, να του πούνε να σηκωθεί να φύγει. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ ίδιος αυτό. Και να σου πω το στηρίζω και όλο αυτό που λέω. Δηλαδή για παράδειγμα, τον βάζει στο 65 τούντορ τον Μπερμπάτοφ, ωραία. Τον βάζει. Δεν βλέπω να έχει την όρεξη να πει ότι να το αποδείξω ότι εγώ αρχίζω να παίζω. Αγκαρία θα ρίξει. Τι να αποδείξει, ρε φίλε, τώρα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Να αποδείξει τι τώρα, ήρθε 34 χρονών. Ένα τεράστιο όνομα να αποδείξει, ήρθε. Πρώτα να τελειώσω. Να το αποδείξω ότι αφήσει φανέλα βασικού στον ΠΑΟΚ. Αυτό εννοώ. Προχθές το προηγούμενο μάτι, να το αποδείξει αυτό. Με τη Βέρεια. Λοιπόν, ποια Βέρια είναι με τον Γεωργιάδη και τον Βρίζα έπαιζε. Ποια Βέρια είναι, λέγε ρε φίλε. Εχθές που έπαιξε, πόσο έπαιξε, 25 λεπτά, ο Μπερμπάτοφ κάπου τόσο που έπαιξε, σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε μισό ημίχρονο, κάνει 8 με 9 φάουλ περίπου και παίρνει μια κόκκινη κάρτα. 37 λεπτά έπαιξε. Μπήκε στο ημίχρονο και βγήκε στο 82. Όσο έπαιξε τέλο πάντων. Σκοτώθηκε. Δηλαδή, με τη άποψη ότι θέλει να φύγει, όπως λέει ο Κωστής. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι πληρωμένος και θα μείνει. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Να φύγει. Ποια ομάδα θα τον πάρει. Ένσταση. Εάν δεν πάει στο Κατάρ. Ένσταση. Εάν δεν πάει στα Εμιράτα και τον πει φύγε Μπερμπάντοφ, φύγε. Λοιπόν, ποια ομάδα θα τον πάρει από τις μεγάλες ομάδες, τις πρώτες 8 σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Α, τις πρώτες 8. Καμία. Τις πρώτες 8. Ναι. Τις πρώτες 8. Δηλαδή, ποια ομάδα θα τον πάρει. Τις πρώτες 8. Ποια ομάδα θα τον πάρει. Καμία. Λοιπόν, με 2 εκατομμύρια που πληρώνεται τώρα ο Μπερμπάτοφ, πού θα τον αν, πάρει. Αν βγει τώρα ότι μένει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ. Ποιος τον παίρνει. Η μισή Ευρώπη, ρε φίλε. Ποιος. Και άμα είναι με 1 εκατομμύριο, θα τον πάρει όλη η Ευρώπη. Έχει τρελαθεί, ρε. Αυτό που σου λέω έχει τρελαθεί, ρε. Εγώ. Έχει τρελαθεί. Πλάκα κάνεις τώρα. Ναι. Κωστή, μια ερώτηση ακόμα. Ναι. Οι ΠΑΟΚτσίδες θέλανε δηλαδή 5 μήνες να καταλάβουν ότι το κοτσάρισμα του Τούντουρ δεν είναι για την Ελλάδα, για τον ΠΑΟΚ. Εσύ το κατάλαβες από την πρώτη μέρα, ξέρω. Εγώ το κατάλαβα από το πρώτο μάτι στο Europa League που παίξατε. Ναι. Από εκεί δεν κάνει λοιπόν, έτσι. Και τώρα μια ερώτηση στον Τζόρνταν. Δεν κάνει, δεν απαντάς. Δεν κάνει, ρε φίλε. Τότε γιατί τον κατηγορείς για τον Μπερμπάτοφ, αφού δεν κάνει. Ο Τούντουρ είναι για λιβαδιά, παθαρκικό και μπορεί σε 10 χρόνια. Τότε γιατί τον κατηγορείς με τον Μπερμπάτοφ. Πώς? Γιατί τον κατηγορείς τον Μπερμπάτοφ τότε. Γιατί ο Μπερμπάτοφ πρώτα απ' όλα είναι μπερβατητής. Ναι. Για σένα.
Όχι, για αφού τι τώρα πλάκα. Νάθετε λίγο μπάλα, ρε παλικάρι. Έφυγε, φίλε, επόμενη γραμμή. Νάθετε, ρε μπάλα. Τζόρνταν, εγώ την βρήκα τη λύση. Ας πάρει ο Ιβάν την ομάδα να πάνε στα Μάλγαρα να παρακαλέσουν τους αγρότες να μην χύνουν το γάλα, να ψηλώσει η ομάδα. Ο Κοντογιαννίδης είπε ότι συμπεριφερόμαστε σαν μικρές ομάδες, μην μας πειράζει η αλήθεια, άσχετα το τι κάνει και η δική του η ομάδα. Είπε, τρώει 3 και 4 στην Αθήνα. Άστο, δεν το είπε. Καλά. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Τι κάνετε. Καλά, φίλε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θέλει προπονητή, κύριε Ρατόπουλε. Και μεγάλο, μάλιστα, μεγάλο όνομα. Και μεγάλο, μάλιστα. Και τώρα που ο Γουγού έφυγε από τη Βέρεια, πάρτε τον. Όχι, όχι. Και όπως έχω ξαναδεί, είναι και ο Τζόρνταν εκεί, ο Μάγκατ είναι η μόνη λύση. Εγώ, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο, τον Σάντος τον κατηγορούσα, σου μιλάω ειλικρινά για το θέμα. Ο Μάγκατ. Είναι όμως. Ο Μάγκατ, από αυτά που έφαγε ο Άρνεσεν. Θα φάει τα πενταπλάσια. Εγώ λέω για τον Σάντος ότι είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί. Σε λέω εδώ. Άμα πας στη Γερμανία να κάνεις σε πέντε πόλεις ποδοσφαιρικά στέκια να σου πούν για τον Μάγκατ, θα σου πούν ότι είναι λαμόγιο και οι πέντε πόλεις. Εγώ ξέρω. Παρ' το Μάγκατ. Παρ' το Μάγκατ. Πήρε πρωτάθλημα με τη Βόλσμπουργκ. Παρ' το Μάγκατ. Το ότι έχει πάρει πρωτάθλημα με τη Βόλσμπουργκ, δεν σας λέει κάτι. Βεβαίως. Θα κάνει μια καλή αρπακτή εδώ. Αυτά τα λένε που σας τα είπαν αυτοί στη Γερμανία, κάτι τεμπέλχανες ποδοσφαιριστές. Μπορεί να ήταν τεμπέλχανες. Ε, βέβαια. Άμα διαβάσετε, τους βάζει, τους ξυπνάει 3 ώρα το πρωί. Λοιπόν, τα ρεπό τους τα κόβει, τους βάζει πρόστιμο, γι' αυτό σου τα είπαν αυτά. Για διάβασε λίγο την προϊστορία του. Ναι, εντάξει. Να πάρει το Μάγκατ. Φυσικά, από το να πάρει το Ζιόλι, καλύτερα να πάρει το Μάγκατ. Δεν λέω εγώ τα δείτε. Κάτι Αθανασιάδες να πούμε, θα φύγουν. Κάτι τεμπέλδες, τέτοιοι πέτρε. Κάτι τζαβέλες. Δεν θα υπάρχουν. Έτσι θα πάρεις πρωτάθλημα. Αλλιώς ο Πάοκ δεν παίρνει ποτέ πρωτάθλημα. Γιατί έχεις τόχο κανένα πρωτάθλημα. Καλά, πρωτάθλημα για να πάρεις πρέπει να αλλάξουν και άλλα πράγματα. Ναι, αλλά θέλεις για ένα τέτοιο. Θα πάει τώρα με τον πρόεδρο της Έψιμου, πώς το λένε, το γραμμένο να πάρουν την ΕΠΟ. Θα βάλω και τον Βεζιρτή μέσα στα μάξι και θα πάνε να αγοράσουν την ΕΠΟ. Αλλά δεν πάνε μόνοι τους. Θέλουν και το Μελισανίδη. Κατάλαβε. Και μόλις πάρετε την ΕΠΟ. Αυτοί που στα λένε για αυτό το προπονητή να προσέξει και να ψάχνει. Τι είναι αυτοί που στα λένε, κατάλαβες. Ναι. Βέβαια. Δεν λέω ούτε. Μήπως ήταν κανένας παλιός ποδοσφαιριστής Γερμανός και τα είπε αυτά για αυτόν τον προπονητή. Ψηφίζουμε Μάγκατ, να φύγει ο Τούντο. Βεβαίως. Okay. Έτσι, θα γίνει η ανδρική ομάδα, δεν θα είναι αυτό το σκορποχώρι. Οκ, boy. Άντε, boy. Bye-bye. Οκ, boy. Τζόρντα για Χατζησαΐα σε περίπτωση που ήταν τραυματισμένος ο Βιτόρ, αλλά πριν από λίγο βγήκε και λέει καθαρή, ξέρεις κάτι λέει. Δεν γίνεται να μην παίζει ο Μίτκο, λέει ο σκηνοθέτης. Καταρχήν δεν πρόκειται, σας είπα ότι center back δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ για να παίζει ο Τζαβέλα ως βασικός. Ναι, μην είστε κόροιδα. Φάγανε το μαλεζά που κάναμε εγώ να το φέρω. Ο Μίκη Μάους είπε τον μπαμπά, μπαμπά, μην πάρει center back, να παίξει ο Γιώργος. Επόμενη γραμμή, ναι, ναι. Κύριε Αρτόπουλε. Έλα, φίλε. Εξ Ιταλίας. Ναι. Άρτια αφιχθείς, τι κάνετε κύριε Αυτόπουλε. Μας πούλησες την Κυριακή. Τι να κάνω κύριε Αυτόπουλε, βγήκε η δουλειά, προέχει η δουλειά, τι να κάνουμε κύριε Αυτόπουλε. Η δουλειά μας είναι τέτοια, μας συγχωρείτε, τι να κάνουμε, σας ειδοποιήσαμε, όμως απευθείας μόλις ειδοποιηθήκαμε. Ναι, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Έτσι. Είπαμε, σας το οφείλουμε την άλλη Κυριακή, θα είμαστε εκεί απίκο. Ναι. Θα είναι και το μπάσκετ εκεί, θα έχω το φίλο μου τον Τζόρνταν δίπλα εκεί πέρα. Έτσι, έχει πλάκα να είσαι στην Περουτζία, ρε φίλε. Ορίστε. Έχει πλάκα να είσαι στην Περουτζία. Όχι ρε, γυρίσαμε. Σε πρωτεύουσες πάμε, δεν πάμε στην Περούγκια. Να θυμηθούμε το έπος 70. Τα παλιά, ναι, να θυμηθείς τα παλιά. Να θυμηθούμε το έπος 70 και δεν έχουμε τέτοιες ανάγκες εμείς. Όχι, τώρα... Εμείς προχωράμε μπροστά να πούμε. Εντάξει. Δεν έχουμε τέτοιες ανάγκες, προχωράμε μπροστά. Η ομάδα είναι πρώτη, ανεβαίνει, τελείωσε. Ωραία, μια χαρά πάει. Πέφτουνε και άλλες 5 ομάδες του χρόνου από τη Β' Εθνική. Για τον πέναλτι, το πέναλτι έχεις άποψη που κέρδισες ή ήσουν στην Ιταλία. Βέβαια έχω πέναλτι, βέβαια έχω άποψη για τον πέναλτι, το είδα. Ναι. Το είδα. Πώς. Είναι ένα καθαρό πέναλτι, περ' του άλλη. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είχα καλή οπτική, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όποιος και να μην δεν είχε καλή οπτική, ας κάτσει να δει μια δεύτερη άποψη, ας πούμε. Ας κάτσει ξανά στο Μετρόπολης να μην στο link που έδειχνε το παιχνίδι και σε άλλο σταθμό να το δει. Είναι καθαρό πέναλτι, παίρνει την μπάλα ανάμεσα από τον τερματοφύλακα και τον παίχτη. Ο παίχτης του βάζει τον πόδι και τον πετάει κάτω. Εκδίκησε. Είναι και κόκκινη κάρτα και τελείωσε η ιστορία. Δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το πνεύμα. Αν το φάτε ανάποδα αυτό το πέναλτι, θα φωνάζετε, όχι έτσι. Ποιο πέναλτι να φάμε ανάποδα. Αν φυρίξει κατά του άρρωση ένα τέτοιο πέναλτι, υπάρχει περίπτωση.
Δηλαδή, τι εννοείται κύριε, από τον πλεκατά του αρέως μας να σφυρίξει πέναλτι. Ξέρω εγώ τώρα που τα κόζα είναι έτσι λίγο δύσκολο. Έφυγε ο Καλατζίδης, ο εχθρός, ναι. Α, κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Παρακαλώ κύριε Αυτόπουλε. Ο κύριος Κάμπος, ο προπονητής. Παρακαλώ. Δεν τον είχε διώξει και ο σύλλογος προπονητών Βορείου Ελλάδος γιατί δεν είχε δίπλωμα στον Άρη. Ναι, ήταν με παρένεση του κυρίου Μπατάκη. Ο κύριος Μπατάκης, Μπατάκη είναι. Ναι, του κυρίου Πατάκη, του Ηρακλέως. Είναι φίλος μου ο Αριστοτέλης, δεν τον πήρα τηλέφωνο να τον ρωτήσω. Τώρα ο Κάμπος που είναι στον Πανσεραϊκό δεν είναι παράνομος. Μήπως έβγαλε. Όχι, διότι αναφέρεται ναι. ότι το, πώς το λένε, ποιο? Το δίπλωμά του ναι. στη Β' Εθνική μπορεί να κουτσάρει. Δεν μπορούσε να κουτσάρει και καλά στην ερασιτεχνική κατηγορία. Α, καλέ, ο Άρης ξέχασε, ήταν ερασιτεχνικό σωματείο. Ναι, διότι και καλά δεν ήταν προ Α, Β, κάπως λέγονται. Άρα τότε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε καλά έκανα και δεν πήρα τον κύριο Τέλη τηλέφωνο. Ο Άρης είναι ερασιτεχνικό σωματείο, ναι, συγγνώμη. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ακόμα και εκεί υπήρχε δόλος. Τώρα τι να συζητάμε τώρα, εντάξει. Με τον κύριο Κάμπος ήμασταν πρώτοι με 4 βαθμούς μπροστά από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος ανέβηκε. Και ξαφνικά αλλάξανε τα κόσμια και έγινε ολόκληρη ιστορία. Τη γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σα την πούμε. Ναι. Όπως ο κύριος Κάμπος, ας πούμε, έστειλε σήμερα στον Αστέρα Τρίπολης ένα πολύ ωραίο δεκάρι από τη River Plate. Το γνωρίζετε. Ναι, βέβαια. Ναι. Το γνωρίζετε τον ποδοσφαιριστή. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Πασεραϊκού. Το γνωρίζετε τον ποδοσφαιριστή. Παιχταράς ο τύπος. Δεν ξέρω σε τι βιολογική κατάσταση. Μην είναι κανένας μπερμπάτος. Δεν γνωρίζω αν η βιολογική του κατάσταση τώρα είναι χάλια. Απλά ως ποδοσφαιριστής είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Με βάση τα στατιστικά του στοιχεία μιλάμε πάντα, έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Κύριε Ραδόπουλε. Ναι. Εσύ περπάτος. Σε τραβάει τη φανέλα εκείνος που κάνει τον ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ. Γιατί δεν πέφτεις ρε αγόρι μου. Σωστά. Γιατί δεν πέφτεις να πάρεις το πέναλτι. Γιατί είναι κυμπάρης ο άνθρωπος. Καλώς ήρθες. Και καταρχάς να πω κάτι. Μπορεί να μην δεν γουστάρω τον ΠΑΟΚ. Και έχω πει ότι είμαι αντιπαοξής. Έχω, φοράω παντελόνια και το λέω έτσι. Δεν έχω όμως κακία. Λέω απλά ότι είμαι αντιπαοξής. Δεν συμπαθώ τον ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα σε αυτό που ακριβώς που γίνεται, διότι δεν το χτυπάει. Θοδωρέ, είναι μια σε κάνω μια ερώτηση μου. Αυτός ο παίκτης... Και ο άλλος πέφτει με ένα θεατρινισμό και παίρνει την κάρτα. Δεν μου λες, αυτός ο παίκτης αν φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού θα τρώγε κάρτα χθες. Όχι. Τώρα τι να μιλάμε τώρα. Και τη φανέλα του Άρεός μας να φορούσε πάλι θα τρώγε κάρτα. Στη Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική. Ναι. Και στη Β' Εθνική να τη φορούσε πάλι θα τρώγε κάρτα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάψεις κάψεις. Ο υδροκεφαλισμός στη Θεσσαλονίκη έχει επεκταθεί σε όλο του το μεγαλείο. Όπως εμείς οι Αριανοί μια ζωή κοιτούσαμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ και μείναμε χρόνια ολόκληρα πίσω και τώρα προσπαθούμε να επανορθώσουμε γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς το ίδιο βιολί κάνει ο Ηρακλής και δυστυχώς ακολουθεί κατά πόδας από πίσω αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ. Έχει έναν υδροκεφαλισμό έναντι του Ολυμπιακού νομίζοντας ότι μεγάλος του αντίπαλος είναι Ολυμπιακός. Έτσι νομίζει. Να ξεχωρίσουμε ένα πράγμα. Κάτω από τον Ολυμπιακό αν βάλετε τη βαθμολογία και πείτε ότι βγάζετε τον Ολυμπιακό από το πρωτάθλημα και ξεκινάτε ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος όπως είναι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρωταθλητής. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορεί να παίξει στα ίσα τον Ολυμπιακό ακόμα και παικτικά να το βάλουμε. Να μην πάρουμε τους διαιτητές. Τα φερέφωνα, την ΕΠΟ, την ΕΠΟ, τη ΕΠΟ και τα σχετικά. Παικτικά αν βάλουμε δηλαδή τις 11 στον αγωνιστικό χώρο ή τις 18 ή τις 27 που έχει κάθε ομάδα, δεν μπορεί να συγκριθεί καμία ομάδα με τον Ολυμπιακό. Μες. Καμία παικτικά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο υδροκεφαλισμός του Άρη επεκτάθηκε στα κεφάλια των Αριανών. Και έφτασε σε αυτό το σημείο. Να παίζει η ομάδα στη Γάμα Εθνική και να προσπαθεί να ανέβει σκαλοπάτι να δημιουργήσει. Από εκεί επεκτάθηκε στον υδροκεφαλισμό των οπαδών του Ηρακλή. Οι οποίοι κάνουν ένα ίδιο πράγμα ό,τι έκανε το παλιό κακέκτυπο του Super 3. Δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση. Τώρα αυτός ο υδροκεφαλισμός βλέπω επεκτείνεται και στην άλλη γειτονιά. Αυτοί κυνηγάνε μια ζωή το φάντασμα του Ολυμπιακού, νομίζοντας ότι θα κερδίσουν τον Ολυμπιακό και θα πάρουν πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο δεν γίνεται διότι από τα μέσα του πρώτου γύρου είναι 15 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Λοιπόν, τελειώνει και αυτή η ιστορία. Βάλαν τον άλλον, τους έβαλε 60 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι λέει ο άνθρωπος σε δηλώσεις μόνος του και δεν έχω ομάδα, είμαι τέταρτος. Γίνεται ένα τουρλουμπούκι σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η ιστορία αν όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται ως μεγαλομέτοχοι δεν αναλαμβάνουν πλήρως τις ομάδες. Και είμαι χαρούμενος εκ μίας άποψης διότι ο κύριος Καρυπίδης ασχολείται από το πρώτο το βράδυ με τον Άρη.
Ενώ κάποιοι άλλοι, όπως ο κύριος Κάλλας που ήταν στην Αμερική και τα άφηνε όλα στον αδερφό του, ήτανε κουκουρούκου. Δηλαδή στέλναμε τα λεφτά να ασχοληθεί ο προπονητής και να γίνει και παράγοντας και να γίνει και μάνατζερ και να γίνει και πρόεδρος. Θα τα πούμε την Κυριακή, κύριε. Θα τα πούμε. Γίνονται αυτά, κύριε Ραπτόπουλε. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Για το Χατζησαΐα για 3,5 χρόνια, μακάρι, ρε φίλε. Άρα δεν βλέπω να παίζει στη θέση του Τζαβέλα. Ο Τζαβέλα θα είναι πάντα ο βασικός. Ο Τζαβέλα θα ξεκινάει τα στόπερ και μετά πηγαίνουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει προοπτική με τον Τζαβέλα. Γιατί, ρε, δεν ξέρει μπάλα ο Τζαβέλα και δεν τον έχω και εμπιστοσύνη. Φαντάσου να πα τελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο κύπελο ή ΠΑΟΚ Παναδυναϊκό, ξέρω εγώ πώ θα κάτσει μπίλια. Λοιπόν, και να τον έχει εμπιστοσύνη. Τον εμπιστεύει, εγώ τον εμπιστεύω. Δεν τον εμπιστεύω. Και δυστυχώ ο ΠΑΟΚ. Και με προπονητή αυτόν, εγώ ήμουν από τους λίγους που τον στηρίζω μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Είδα τα παιχνίδια τώρα μέσα στην Ξάνθη και το χθεσινό. Και λέω: δεν γίνεται, δεν γυρνάει το κεφάλι. Μάλιστα, δεν γυρνάει το κεφάλι σου. Λοιπόν, και δυστυχώς θα γιορτάσουμε 90 χρόνια την ομάδα. Πάλι άτιτλοι, φίλε. Δυστυχώς. Αν περπατήσει έτσι η ομάδα. Έχω καλή γνώμη για τον Χατζη Ισαΐα. Είναι λίγο αργός στο πέλαγος. Πρέπει να βελτιώσει την ταχύτητά του στα 25, 30 κτλ. Πρέπει να βελτιώσει λίγο την ταχύτητά του, την έκρηξή του. Ο Χατζησέας. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Έλα, εκτός από Φιλαδέλφια. Καλώς στη Νέα Φιλαδέλφια. Όντως, να συμφωνήσω. Γεια σου, Τζόρνταν, και όλα να σου χαιρετήσω. Γεια σου. Όντως, συμφωνώ. Κοίτα, Δήμος Μεγάλος δεν είμαστε αυτό που είπες, όντως. 40.000 κατοίκους έχουμε περίπου. Ξέρω, παλικάρι μου, έχω μπατζανάκο και κατεβαίνω τακτικά. Η μπατζανάκο. Έμενα και 6 χρόνια στην Αθήνα. Η μπατζανάκο. Δεκελία, δεν ξέρω αν είσαι παλιό Νέα Φιλαδέλφια ή από του παλιού. Εγώ κατέβαινα άτρωγα εκεί στη γωνία στο Ίντεαλ το Γυράδικο. Το θυμάσαι απέναντι από το Σεραίο. Ποια είναι η Σουβλακούπολη, λες. Η Σουβλακούπολη είναι τώρα του αυθονού του Γιωργαμλή. Του Γιωργαμλή. Ναι, πιο κάτω έχει το Προποτζήτικο. Απέναντι ακριβώ στο γήπεδο. Στο γήπεδο, στη γωνία. Αριστερά, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι είχε εκεί. Ήταν το Ίντεαλ, ένα από τα μεγαλύτερα γυράδικα της Αθήνας, σου λέει. Α, δεν το έχω προλάβει. Τα παίξει τα λεφτά, αυτό στάφαγε, εν πάση περιπτώσει, έμαθα. Καταστράφηκε και το κλείσε. Και απέναντι είναι ο Σεραίος, είναι ακριβώς η διασταύρωση πάνω. Μπράβο. Είναι ναι, η Δεκελία 500 μέτρα, δρόμος 800. Έλα, βρε, το ξέρεις. Το ξέρουμε αυτό. Το ξέρεις, πάει τέλειος. Ναι. Αυτό που είπε, ρε Τζόρνταν. Αλλά είναι μεγάλη ομάδα η Ακτρα, τι να λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχεις καθιερωθεί στη συνείδηση του φιλάθλου κόσμου ως μικρότερη ομάδα. Και είσαι, εντάξει, μην το παίρνεις τόσο πολύ. Έτσι το βλέπεις εσύ ο φιλάθλος της ΑΕΚ. Για ρωτά έναν πάω ξαναδείς, σου πει. Άμπρα, σε αυτό ναι. Αυτό αλλά λέω. Αν ρωτήσει έναν Ολυμπιακό ή έναν Παναθηναϊκό. Εμένα ρε φίλε, ας πούμε τώρα αυτά που είπε ο Κωτογιαννίδης, καλύτερα να πούμε να μου δίνει δύο κλωτσιές, αν με βλέπε, παρά να μου τα πει αυτά τα πράγματα. Έχω απέτηση εγώ από αυτούς, κατάλαβες. Να σου πω ίσως γιατί το είπε. Γιατί πιο χαζός από εμάς, σου το πω εγώ. Όχι, όχι, περίμενε λίγο. Το 2011 έπαιξε ΑΕΚ ΠΑΟΚ, έχασες 4-0, νομίζω στο δεύτερο γύρο. Με κέρδισες πανάξι, αυτό δεν λέει κάτι όμως. Περίμενε λίγο. Πέρυσι έφαγες 4 από τον Ατρόμητο. Έφαγες 4-3 από τον Αθηναϊκό Τηλεφόρο, 4-1 στο Κύπελλο και 2 χρόνια πριν 4-0 από τον Ολυμπιακό. Εσύ πού ήσουν πέρσι, παλικάρι μου? Εγώ, Β' Εθνική. Με τα Ζωνιανά έπαιζες πρόπερσι, θυμάσαι. Πέρσι που ήσουν, είδες λοιπόν ότι εσύ ήσουν πιο κάτω. Δεν πρέπει να τα λέει ο Κωτογιαννίδης. Και κανένα σου γύρω μόνο ο Κωτογιαννίδης. Δεν αναιρεί όμως ότι έχει πάρει περισσότερους τίτλους. Το ξέρουμε αυτό. Ευρώπη, νίκες μεταξύ μας. Αυτό δεν αναιρεί. Όπως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι έριξες κανόνι να μπούμε στη χώρα, έριξες κανόνι στους ποδοσφαιριστές. Έκανες δωροδοκίες, κατάλαβες. Ας μην είχες και εσύ το Πασόκ. Έκανες δωροδοκίες, ρε φίλε. Αυτό δεν ξανάγινε. Έκανες δωροδοκία στον Πασεραϊκό. Και τιμωρήθηκε η ΑΕΚ. Έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός. Επειδή ακούγεσαι πιτσιρίκος τώρα, έχεις κάνει μια δωροδοκία με τον Ιρακ. 20 χρονών. Άντε, μπράβο. Δεν υπήρχες τότε, δεν είχες γεννηθεί. Και τιμωρήθηκε η ΑΕΚ μείον 3 από την επόμενη χρονιά. Δεν γίνονται το αυτά. Το γνωρίζω αυτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, μπορείς να μου κάνεις μια ανάλυση στο παιχνίδι ΑΕΚ Ηρακλής, πώς το βλέπεις? Βλέπω δύο νίκες της ΑΕΚ με χαμηλό σκορ. Βλέπω δύο άντερ. Και πρόκριση της ΑΕΚ. Και πιστεύω. Πιστεύω ότι ο προπονητής της ΑΕΚ τον Ηρακλή θα το σεβαστεί περισσότερο αγωνιστικά από ό,τι σεβάζει και τον ΠΑΟΚ. Αυτό που είδα εγώ εχθές από τον Μπογιέτ και αυτά που έχω δει τα προηγούμενα παιχνίδια, μένω κατάπληκτος. Αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, θα ρίξει και έπαιζε με την Καλυθέα στο Ελ Πάσο. Πάρα πολύ επικίνδυνο κοουτσάρισμα
στα τελευταία 20-25 λεπτά. Εξεπλάγει. Όχι, φάνηκε ρε φίλε. Σαν να επηρεάστηκε από τα... από τις κριτικές των αεκτζίδων, ότι κλείνεσαι, ότι κάνεις, ότι ράνεις κτλ. Πιθανολογώ, δεν ξέρω. Τον είδα επηρεασμένο στο κλείσιμο του, στο... Πώς λέμε ρε παιδί μου, κλείνω το παιχνίδι, κλειδώνω το παιχνίδι, δεν το κλείδωσε. Δεν το κλείδωσε. Και κινδύνευσε πολύ να το χάσει. Και κινδύνευσε πολύ στο τέλος, δηλαδή και με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ δικαιούται ένα γκολ. Μη σου πω στα τελευταία 15 λεπτά δικαιούται δύο γκολ. Λοιπόν, ένα ημίχρονο ακόμα να παίζανε γκολ δεν έβαζε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είχε την υπεροχή στο μισό το γήπεδο να την έπαιζε, γκολ δεν έβαζε ρε φίλε. Ανορθόδοξα κατέβαινε η ομάδα. Τζόρνταν έχει κακά στο περιάρι. Ο Άρθο ειδικά και ο Άρθο κυρίως βαθμό είναι άλλος. Πολύ χαλιά. Ο άλλος φαίνεται καλύτερος γιατί είναι μάπας ο Άρθρο. Κοίταξε. Είναι επικίνδυνος κι ο άλλος, μην νομίζεις. Νομίζω ότι είχα ακούσει μια εκπομπή σου, ήταν και ο Δήμος Αεκτζής που είχε πει ότι η ΑΕΚ έχει τόσο καλά χαφ που δεν φαίνεται η αδυναμία των στόπερ. Συνήθως οι στόπερ σώνουν τα χαφ. Συνήθως οι στόπερ. Μπράβο. Γεια χαρά, φίλε. Ωραία. Γεια χαρά. Ναι. Πες το. Ναι. Έπεσε, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη που είμαστε πιο σύντομοι για να μιλήσω όσο δυνατόν περισσότεροι. Έτσι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω, έτσι. Έτσι. Καλησπέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Γεια σου, φίλε. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα και στο φίλο δίπλα. Εδώ είναι. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω να είστε ραδιόφωνο μόνο του ΠΑΟΚ, έτσι. Τρελός είναι, φίλε. Ξέρω εγώ γιατί ακούω τόση ώρα εδώ και τον προηγούμενο που είχε εκπομπή πριν από σένα. Είχε και ένα γιατρό. Θα ρίξει και είναι κυβερνητικό πρόσωπο. Όλα στον ΠΑΟΚ είναι καλά. Τώρα και το φίλο Τζόρνταν. Μην πατάς τα κουμπιά, φίλε. Πατάς τα κουμπιά, φίλε. Τα αυτιά προσεγγίζω. Ναι. Έχεις μεγάλα μάγουλα, είσαι φαρδί. Είμαι, ναι, ναι, πάνω από 100. Μαγουλάδα, ναι. Ναι, σε πήρα χαμπάρι εγώ. Ναι. Έλα, γλυκό αγόρι, πες το. Λοιπόν, ναι. Τα ακούω τόσο αρέσει η Τζόρνταν, να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου. Φυσικά. Κάνα στραβό στον ΠΑΟΚ, βλέπεις. Όχι, ρε. Γιατί είδα τίποτα ίσιο χθες. Δηλαδή, παίζετε μπάλα, κερδίζετε, παίζετε καλά. Δεν παίζετε μπάλα, φταίνει άλλοι. Παίρνετε σφυρίγματα, τα παίρνετε για τον Ολυμπιακό. Δεν παίρνετε σφυρίγματα, άκουσες από τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη λίγο, από την αρχή, άκουσες σήμερα. Ναι, ακούω συνέχεια. Σήμερα τι είπαμε, τίποτα καλό. Όχι, ρε, δεν κατάλαβες. Απλά έχετε μια προσιλή τακτική, είναι δηλαδή. Βάζει ψάρια στο πάγκο με τον Ολυμπιακό, έλα δεν τρέχει τίποτα. Πέφτει μια κροτίδα στη Βέρεια, πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι. Καλά, ρε φίλε, ψάρια βάλαμε, δεν βάλαμε καρχαρίες, κύριε. Καλά κάνατε. Ναι. Καλά τους κάνατε. Μια καζούρα αλλά, τώρα, σου. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις. Σου λέω. Εγώ είμαι υπέρ του νόμου, όντως, αλλά να εφαρμοστεί για όλες τις ομάδες, φίλε. Αυτό να λες. Δεν μπορεί τώρα ο Μανιάτης να μου βρει το διατή με στη Βέρεια και γίνωσε κοιτάει από την άλλη μεριά. Και, ρε, και ο Παπαδόπουλος τι κάνει, είπε το διαιτητή, θα σε κάνω τη μάνα και δεν το είδε κανένα. Και μόλις ο καημένος, ο Αλβανός, ο Κάτσε να πούμε στην Καλονή, αγανάκτησε γιατί τον έφαγε ένα τόνο ξύλο εκεί πέρα. Βρίζει μπας περισσότερο γιατί να τον αποβάλει. Δεν είναι τώρα αυτά. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να λέω εγώ ότι αυτό που με κάνουν είναι κακό, αλλά δεν το κάνω εγώ, το παραβλέπω. Ξέρεις τι γίνεται, άκου να δεις. Τι να κάνω εγώ τώρα, να μου το κάνουν και να λέω ότι είναι κακό, αλλά μόλις μου το κάνουν την άλλη. Όχι, να παλέψεις φτιάχνοντας ομάδα και όχι κυνηγώντας τα πάρουν. Χρόνια ολόκληρα παλεύουμε, φίλε. Μάθαμε να παλεύουμε εμείς. Οι άλλοι μάθανε να τα παίρνουν πιο εύκολα. Μήπως όμως σκέφτηκες γιατί είσαι μόνος σου. Τι εννοείς. Παλεύεις. Ναι. Μήπως κάνεις λάθος συμμαχίες. Μήπως τα βλέπεις τα πράγματα λάθος. Ναι. Δεν μπορεί να πει δεν μπορείς τώρα εσύ. Μήπως... που μου λες ήρθε ένας επενδυτής, έριξε χρήμα. Ναι. Που εγώ αφισβητώ το χρήμα που έριξε για την ομάδα. Δεν μου λες. Εντάξει. Γιατί από ότι μου είπε κάποιος, πήρε κάποια λεφτά που πουλήσατε κάποιους παίκτες. Ναι. Πήραμε μια τριάρα από εκεί. Πήραμε και κάτι από τα παιχνίδια με το Europa League. Ας το μην το και αυτό. Και μου λες, εσύ έδωσε 10. Ποια λεφτά έδωσε αυτό για το ΠΑΟ. Άκου φίλε. Αυτό που λες τώρα καίει. Πάρ' το μάγουλο. Τα αυτιά από εκεί, ρε. Πάρ' τα αυτιά. Άκου τώρα. Το μάγουλο. Αυτό που λες. Πρώτα απ' όλα, όταν ήρθε ο άνθρωπος αυτός, ο ΠΑΟΚ ήταν τιμωρημένος από την Ευρώπη. Έπαιζε και κλεισμένο των θυρών. Λοιπόν, χωρίς εισιτήρια. Δεύτερον, ναι. Πλήρωσε 3.300 για να ξεκινήσει η ομάδα. Δεν μπορούσε να παίξει η ομάδα. Εφορία ΙΚΑ, δεν το γνωρίζει το αντικείμενο, ούτε ο φίλος του. Ωραία. Οπότε λοιπόν, και τι είχε, ξέρεις, κουμαλό, κάτι ποδοσφαιρικά κατσίκια γύρω-γύρω να πούμε, δεν είχε ομάδα. Λοιπόν, βάζει ο άνθρωπος. Εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο. Μ' αρέσει να μην αδικό όμως. Λοιπόν,
πλήρωσε 11 εκατομμύρια χρέη ΚΑΣ πέρσι, πληρώνει, παλιά χρέη ποδοσφαιριστών πληρώνει, μόνο πληρώνει ο άνθρωπος αυτός. Αυτά για να τα πληρώσει, μήπως έβαλε εγγύηση στην ομάδα και το γήπεδό της και τα εισπράξει, όπως έκανε ο κύριος Αλαφούς που είπε βάζω τα εισιτήρια για να πάρω 5 εκατομμύρια. Προσέξτε να δεις. Εσένα ο Τζάμπας πληρώνει. Ποιος? Ο Τζάμπας. ΑΕΚ δεν είναι ο φίλος. Εγώ. Τι ομάδα είσαι εσύ? Όχι, εγώ είμαι Αριανός. Τι δουλειά έχω με την ΑΕΚ? Είσαι Αριανός. Εγώ αυτή τη στιγμή με το φίλο το Θόδωρο που είπε πριν δεν συμφωνώ. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται στο Πανελλήνιο. Άστα, εκεί πρέπει να τα βρούμε αλλιώς. Για να μην παραμυθιαζόμαστε, φίλε, τώρα. Ποια ο Πάοκ, με την καβάλα. Φίλε, ο Πάοκ, αν δεν είχε το Σαββίδι, θα ήταν χειρότερος από τον Άρη. Τώρα το ξέρεις. Βρε, σίγουρα θα ήταν χειρότερος. Γιατί όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ πέφτεις. Ας τον Άρη, δεν υπάρχει Άρης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Γιατί... Με τον Άρη θα ασχοληθούμε, αν ποτέ ξαναβγεί στην Αλφα Εθνική. Άμα θέλουμε να είμαστε Αριανοί. Και τα άλλα που ακούω εγώ τώρα, και ποιος κατέστρεψε τον Άρη, και ποιος τον πήρε τα σήματα, 50 χρονών είμαι. Και τα ζούσα και μέσα στο γήπεδο. Κατάλαβες, ας τον Άρη, με τον Άρη μην ασχολείστε. Ο Θόδωρος καλά κάνει και ασχολείται. Εντάξει, και πάει στο γήπεδο με τον Άρη και 20χρονα πιτσιρί και να μην πω τίποτα άλλο, βρίζουν Χριστοπαναγίες άμα δεν φωνάζετε στην κερκίδα. Τάζησα, άστα αυτά. Κάνει σούπερ τρία κουμάντο τον Άρη. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το χάλι και ξεφτιλιζόμαστε με τον Νέσο Χρυσούπολης. Ας τον Άρη. Μην ανεβάσει την πίεση με τον Άρη. Το εγώ για σένα λέω τώρα, γιατί βλέπω ότι έχετε ένα νοικοκύρι, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται είναι. Είναι νοικοκύρης, αλλά δεν το καταλαβαίνω εγώ τώρα ότι έχεις ανάγκη μακαλιάσει με τον Μιλισανίδη. Και τι να κάνουμε, φίλοι είναι ρε φίλε. Τώρα σάλια, σάλια. Εσύ τώρα θα τον πούμε γιατί αγκαλιά. Σάλια, 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 σάλια. Άκου, Αριανέ φίλε, άκου να δεις. Δεν θα τον υποδείξουμε ποιον θα κάνει φίλο. Δικαίωμά του είναι φίλε. Δικαίωμά του είναι. Βέβαια, δικαίωμά του είναι στην προσωπική τη ζωή. Όχι το κουβαλάει ένα λαό πίσω. Τι λες ρε μεγάλε τώρα. Εγώ έχω 100.000 φίλους Αριανούς. Δηλαδή, τι κάνουν τώρα. Να μαλώσουμε τους Αριανούς γιατί δεν γουστάρουν τον Άρη. Θα μαζί σε προσωπικό επίπεδο. Ναι. Αλλά όταν όμως θα έχουμε να διαχειριστούμε κοινά συμφέροντα και αλωνών, όχι τέτοια πράγματα. Καλά, τι να κάνει. Ένας από τους δύο πρέπει να κερδίσει. Πάμε, πάμε διάλειμμα ένα λεπτό. Τα λέμε, φίλε Αριανέ. Δεν σε μιλάμε, Γιάννη, μην σε συγχύσουμε. Σε ανεβάσουμε καμιά πίεση. Λοιπόν, διάλειμμα. Μην του μιλάτε για τον Άρη. Πάμε, χρυσέ μου άνθρωπε, Τζόρνταν. Πάμε. Ταλαιπωρημένε μου άνθρωπε, εργατάνθρωπε. Άνθρωπε του μόχθου, του πόνου, της, που υποστηρίζει τον Μπερμπάτοφ που παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο για να περπατάει. Ενώ ο ίδρυτας ο δικός σου. Ναι. Τον Πάκο υποστηρίζω. Όχι, τον Μπερμπάτοφ υποστηρίζει. Τον Πάκο δεν υποστηρίζει. Γιατί τι. Είστε προσωπολάτρες, είπαμε. Τώρα που είμαστε. Θα πάμε πάρουμε καμιά αυτή. Κάνα φούτερ, πόσο κάνει. Πόσο κάνει αυτό το τυφάνι. Είναι κακό ένα, μα το πάρουμε. Και εγώ θέλω να πάρω. Φυσικά. Πόσο. Πάω στην πουλή και να ψωνίζει. Πάμε μαζί. Πρωί. Πολύ πρωί. Πιο σε πάρω μια μέρα που. Πόσο κάνει η μπλούζα. Όσο κάνει θα πληρώσει. Για Μπερμπάτοφ, δεν θα το πάρω. Πάω όσο, ναι. Πάω. Φυσικά στον Πάοκ θα πάω. Στον Πάοκ. Ναι. Εγώ θα πάω να πάρω. Τώρα μόλις πληρωθώ τον άλλο μήνα θα πάρω. Πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι, μάλιστα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν. Καλώς ήταν. Για τον ΑΕΞΥ, δύο πράγματα. Γιατί βγάλανε τέτοιο κόμπλεξ οι ΑΕΞΥΔΕΣ με. Και... Γιατί ρε φίλε τους λέτε κούλα. Αεκούλα, κούλα, σακαρκούλα, σακούλα, μακούλα, παπακούλα. Άκουσε με, άκουσε με. Είδε αυτό... κανένα παοξή σήμερα να αγχώθηκε για, το, για την ομάδα του αγχώνεται. Είδε γιατί βγαίνουνε και τι πάθανε τώρα, να σου πω κάτι, οπαδικά να σου πω. Γιατί νιώθουν τέτοιο κόμπλεξ. Για αρχίζει και νιώθει κόμπλεξ τώρα με τον Πάοκ. Εσύ τι λες κούλα, δεν είναι κανένα κόμπλεξ αυτό. Το παιχνίδι το χάσε ο Πάοκ, δεν το κέρδισε. Εσύ τι λες κούλα. Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ αν είχε MVP το Σιμόες που έπεφτε κάτω από τον Μπερμπάτοφ με χτύπησε και αυτά και έγινε με εμείς να τον κοροϊδεύαμε αυτό το παίχτη. MVP ήταν ο Ανέστης. Η ΑΕΚ έχει τον Ανέστη, το παιδί, μπράβο του, καλά να πάει, δεν θέλω, δεν το λέω προσωπικά. Αλλά ρε φίλε, έχει τερματοφύλακα τον Ανέστη. Αν τον είχαμε εμείς τον Ανέστη, θα γινότανε. Ξέρεις τι θα γινότανε. MVP ο Σιμόες. Και αυτός ο δικός μας... Έπεσε κάτω, έκανε γολοτούπες, κοιτάει το διαιτητή. Πειράζει που ο προπονητής της ΑΕΚ ένα καλό γρήγορο παίκτη χαμηλό κέντρο φάου. Έλα ρε φίλε, δυο μάτς τώρα που παίρνει ο Ανέστης, έβγαλε τρία πέναλτι. Μισό λεπτό. Σε πειράζει που ο προπονητής της ΑΕΚ βλέπει ότι ο Σιμόες είναι στο man to man πολύ καλό σε πάνω στον Μπερμπάτοφ, το δικό σου τον παίκτη. Ενώ με εσύ πειράζει ένα... ο δικός μου προπονητής, ρε φίλε, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό. Ο προπονητής έχει τον κάτσε και τον εξαφάνισε. Άκου τι σου λέει.
φίλο. Που μπορεί να πει. Το φορτούνι στην Τούμπα. Το φορτούνι στην Τούμπα να του πει. Κάτσε. Άρα, Αλβάνε, πάρ του το σκάλπ να πούμε από κοντά. Κοντά. Ρε. Εξαφάνισε τον. Να φέρω εγώ 0-0 και να μέχρι 2-0 κάνε... στο ημίχρονο. Έλα τώρα. Να μας αφήσει να μιλήσουμε τώρα δηλαδή κι εμείς. Συγγνώμη, ρε φίλε, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, έχουμε πρόβλημα με τον προπονητή. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ, αρχίζει να απαξιώνει. Έχει απαξιώσει το Μακ. Ο Μακ χθες ήταν, δηλαδή ο Μιστακίδης ο ξελάσπωσε στην Ξάνθη. Βάλ το 10 λεπτά, κάντε κάτι. Βάλει τον Μπερμπάτοφ σε μια θέση, δεν το κάφω. Βρε, όλοι σε μια από τους καλύτερους και το διώξα το παιδί τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Τον Ότσε τον απαξίωσε, τον έκανε δηλαδή μόνο που δεν κρέμα. Ευτυχώς ήταν ο Άδεσερ και τον βρήκε ο Μάνα Δανία. Αν ήταν ο Όλσεν Έλληνας. Δεν μπορεί να έρθει, περίμενε. Ναι. Αν ήταν ο Όλσεν Έλληνας, τι θα λέγα. Εγώ θέλω τώρα να γίνει ο κορυφαίος εκεί πάνω στην Κοπερνίκη. Φίλε Όλσεν, να σου πω κάτι, ποιο είναι το λάθος του. Με το που ήρθε εδώ με τα γραφή. Πήρε τη θέση του Γλύκου κατευθείαν. Ρε εσύ... Το κάψαν απευθείας λες, ναι. Το κλέψει κατευθείας στο πόδο λάθος. Περίμενε, βάλ' τον ένα... αγωνίστη τώρα το Βελίνι τι τον κάνεις. Πάει να το καταστρέψεις και αυτό. Γιατί το Μελίσσα τι τον κάνει το παιδί το μικρό. Και εκείνον, δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Αυτά τα λάθη είναι... Αυτά δεν τα κάνει δηλαδή... Τι να πω, ρε εσύ, πήρε το Βελίνι την Πέμπτη. Με μία προπόνηση τον βάζει να παίξει ντέρμπι ρε φίλε. Δεν ξέρει τι συμπαίκτες. Και αυτός ο Βελίδης ρε φίλε, σε μια εβδομάδα δύο φορές έπαιξες με την άκρηση. Δεν είναι λίγο πολύ, δεν έμαθες τα αυτά τους. Ναι. Εντάξει, εγώ λέω ένα πράγμα, ότι θέλει λίγο προσοχή, κακώς οι αεξίδες έχουν βάλει με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Χαρήκανε ρε παιδί μου, δεν πιστεύαν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να τον νικήσουν, στον πω το ξέρεις. Βρας χαρήκανε, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, άμα χαρήκανε από αυτή την ομάδα που ήταν, τι να πούμε εμείς. Εμείς τα κλέγαμε και με αυτή την ομάδα. Εγώ το μάτς το έχασε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Αλλά να σου πω κάτι, δεν το λέμε τώρα ομαδικά αθλήματα αυτά. Ρε φίλε, εγώ στην πόλη μου είμαι πρώτος. Δεν είμαι ο Ηράκλης στην Αθήνα. Ο τρίτος μίζερος εκεί, κατάλαβες. Έχουμε μεγάλη διαφορά με την εκπαίδευση. Να το καταλάβει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω να το καταλάβει. Δεν είμαστε ο Ηράκλης στην Αθήνα. Άλλη συνέχεια. Γεια σου, καλό βράδυ. Ωραίος ΠΑΟΚΣ. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει όταν έχει άποψη ποδοσφαιρική εμείς και βγάζει. Με τον προπονητή μας. Βγάζει μια γρίνια, μια ιστορία, ναι. Εντάξει, με τον προπονητή. Βέβαια. Εντάξει. Τώρα σας φέγαν τα λεφτά, ναι, και είσαι αυτή ο προπονητής. Δώσε λίγο να πιούμε τώρα. Λίγο να κοίταξε να δεις. Ναι. Εδώ τώρα μου βάζει αριστερό εξτρέμ το Σάμπο. Ο Σάμπο είναι δυστυχώς. Τα πάμε. Κεντρός παίξει και ακόμα και εκεί δεν μπορεί να παίξει. Εκεί δεν μπορεί να παίξει. Τι με τον βάζει, ρε φίλε τώρα. Σωστό. Πάμε. Επόμενες γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Έλα, φίλε, καλημέρα. Προμηθέας είμαι. Ο Προμηθέας είσαι. Έλα, ρε, ναι, ρε. Καλά είσαι, Προμηθέας. Μαζί σου για αρχή, καλά είμαι. Έλα, Προμηθέας. Κάνεις άθλια διαχείριση του χρόνου. Ναι, είμαι άθλιος, φίλε. Σε πολλά και αφήνεις το Τζόρνταν δίπλα. Ναι, έχεις δίκιο. Σε σημείο αηδίας, έχω περιμένω 40 λεπτά στο τηλέφωνο. Έλεος. Δεύτερον, ασχολούμαστε συνέχεια στην εκπομπή σου με αεραστεχνικά σωματεία. Ναι. Λέπεάρης. Ναι. Είμαι φιλικά σωματεία όπως η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης με την ΑΕΚ Αθηνών. Μάλιστα. Μία ώρα για την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, ΑΕΚ Αθηνών. Φιλικά παιχνίδια αυτά είναι που κάνουμε μεταξύ τους. Εντάξει. Φτάνει πια. Εσύ ρε Προμηθέα, τι ομάδα είσαι. Μία είναι ομάδα, Ηρακλής Ανιώτη, τι θα είμαι. Περίμενες τώρα 40 λεπτά όπως λες να μας πεις αυτό το πράγμα. Δύο φιλικά σωματεία. Να ακούω και το φιλικό σας. Κουράστηκα να ακούω και το Γέρικο άλογο τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Εσύ η δικιά σου ομάδα, τι ομάδα είναι, πώς είναι η δικιά σου ομάδα. Μπορώ να σου πουλήσω τον Χουάντρεσον γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με 4. Έκανε παιχνιδάρα σήμερα. Ναι. Δεν έκανε. Δηλαδή ήταν ο κορυφαίος με τον Πλατανιά, αυτό θες να μην πεις. Βέβαια. Δεν ήτανε. Ξεφτύλα για τον Ηρακλή τότε, άμα του λες αυτό. Εγώ από την ΑΕΚ πάντως δεν θα χάσω. Από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ 5 έφαγες, δεν φίλε. Δεν θα χάσω στο Κύπρο τώρα με την ΑΕΚ. Μακάρι. Ένα παιχνίδι. Μακάρι να περάσεις. Να συναντηθούμε, θα μπορέσουμε. Μακάρι. Αυτό είναι το θέμα. Πάλι κηδεία να σου κάνω, κρίμα είσαι. Τι κηδεία ρε φίλε, 5 έφαγες πέρσι, πρόπερσι. Ήμουν ομάδα β' εθνικής, μπερδεύεσαι. Η ΑΕΚ που είναι μια ομάδα και αυτή β' εθνικής φέτος, που είναι πολύ μέτρη ομάδα. Την κερδίσεις. Εγώ στο Καθατζόγλιο, με λίγο τύχη θα σε είχα κερδίσει. Αν μας τρελάνεις ρε εσύ, πώς είπαμε, Προμηθέα. Φίλε στο 2-3 Προμηθέα. Αν μας τρελάνεις τελείως εσύ. Είχε σηκώσει λευκή πετσέτα ο Ηρακλής. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε, ήτανε. Δεν ήταν το πέναλτι του Μπερμπάτοφ που χάθηκε. Όχι. Είναι ότι ένα τέταρτο έχει τα δώσει όλα η Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο. Έχει βιολογικά καταρρεύσει. Και πάει ο μεγάλος ο Τζαβέλας μετά και γκρεμίζει ό,τι έχτισε όλη η ομάδα. Κατάλαβες. Κάνει το φάουλ στο 94. Το ποδόσφαιρο είναι μια στιγμή που μπορεί να σου κάνει τούμπα τα πάντα. Ναι, έχεις δίκιο.
Εδώ έχασε πέναλτι το Γέρικο το άλογο. Δεν είχε χάσει ποτέ ζωή του. Έτσι, μπράβο. Το Γέρικο το άλογο. Έτσι, κάνα τέτοιο Γέρικο άλογο θα ήθελε στην ομάδα. Ούτε για αστείο. Mm. Είχατε ένα ζύπιο πιο Γέρικο άλογο που δεν τα τρώγαν και τα σκυλιά, να πούμε. Το Σινιόρι, το θυμάσαι. Πολύ καλό, καμπαρντίνα. Μπράβο. Καμπαρντίνα για το κρύο. Αλλά εμείς τουλάχιστον αυτές κόψαμε τις καμπαρντίνες. Εσείς σκόψατε γιατί μπορεί να τις πάρετε αυτές, κατάλαβες. Τι έτσι κάνει. Μα δεν μπορούν να πληρώσουν, πώς. Τι έτσι κάνει. Δεν θέλουμε. Έχουμε πρόεδρο με μυαλό. Θέλετε, δεν μπορείτε. Έχουμε πρόεδρο που έχει μυαλό. Έχει λογική, ξέρει το ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας. Και είναι και αισθητή διαφορά. Έτσι. Ξέρει από μπάλα, έτσι. Έχει λίγο ο πρόεδρος μου, βέβαια. Πολύ περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι πρόεδροι. Θα πνίγεις. Ναι. Κωστή, πες μου, σε παρακαλώ, δεν το Λουκίνα. Το έκανε εμφάνιση σήμερα. Ποια είναι η άποψή σου? Δεν μ' άρεσε. Καταρχήν, στο πρώτο 15 λεπτό, ο Ηρακλής κάνει τρεις τελικές προσπάθειες εγωιστικές, εγωπαθητικές από τη Λιανίδη και Λουκίνα. Υπάρχουν. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλανε να πάρουν τον αφρό αυτή. Ενώ υπήρχε περίπτωση συνεργασίας και νου χώρου και τα λοιπά, ναι, να απλοποιηθεί η φάση, την πήρανε μόνοι τους. Θα μου πεις και ο Βέλιος το κάνει, αλλά ο Βέλιος τα βάζει. Ο Βέλιος μπορεί. Τα βάζει. Κατάλαβες. Μπράβο, να καταλήξω. Σε περίπτωση που φύγει ο Βέλιος με το καλό το καλοκαίρι που λυθεί, ποιος μπορεί να πάρει τη θέση του από αυτούς? Κανένας. Πώς θα μπορεί να καλυφθεί το κενό από τη θέση του Βέλιου? Πρέπει να αγοράσει center for. Αμένα αγοράσει γιατί να πουλήσει το Βέλιο. Θέλω να με τα υλικά που έχει να βελτιώσει το υλικό που έχει για να καλύψει θέση του. Έστω και στο 80% όχι. Να πάρει τον κορμαρί τη εποχή. Τον? Τον κορμαρί τη εποχή. Αυτό ποιο είναι, δεν το γνωρίζω. Βοήθαμε λίγο. Όταν πουλήσατε τον Κωνσταντίνου. Ναι. Ναι. Πήρατε έναν κορμαρί. Και ήταν πολύ χαρούμενοι οι οπαδοί του Ηρακλή. Την πουλήθηκε ο Κωνσταντίνου και πήραν το μεγάλο κορμαρί. Τέλο πάντων. Απεδείχθη άνθρακας. Άνθρακας. Άνθρακης ο Θεός. Ο Ηρακλής με το όσο που έχει τώρα μπορεί να χτυπήσει τελικό κυπέλλου? Ο Ηρακλής δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει σε διπλό αγώνα την ΑΕΚ, δεν μπορεί να περάσει σε διπλό αγώνα τον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να περάσει σε διπλό αγώνα τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να περάσει σε διπλό αγώνα τον Παναθηναϊκό. Σε μονό αγώνα μπορεί να κάνει ο Παπαδόπουλος του Άβελ την υπερπροσπάθεια. Έχει σοβαρότατο πρόβλημα στον κεντρικό άξονα. Δεν του πήραν παίκτη. Σήμερα ο Λεωζίνιο ήρθε να πάρει προκαταβολή. Δεν υπήρχε σάλιο. Και θα παραμείνει. Ακόμα δεν έπαιξε. Δεν πήρε προκαταβολή. Δεν υπέγραψε. Δεν υπέγραψε. Καλά, όταν πα σε παίρνει μια προκαταβολή. Ο άνθρωπο σου λέει: είναι αρθό να δώσει μια προκαταβολή. Λέει: δεν υπάρχει σάλιο. Καλή την πίστη γίνονται. Πολύ ρομαντικό ρε φίλε. Τζάπα. Πες μου λίγο Κωστή, το υλικό του Ηρακλή είναι τόσο φτωχό σχέση με τις υπόλοιπες 7 ομάδες του κυπέλλου. Το ρόστερ του Ηρακλή στα χαφ είναι πάρα πολύ φτωχό. Πάρα πολύ φτωχό. Πάρα πολύ φτωχό στα χαφ. Τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν τώρα όπως είναι στο παραπέντε την κατάσταση αυτή ώστε να πάρουμε το κύπελλο? Κοίτα, η τετράδα σου στην άμυνα ο τερματοφύλακας, ναι. Από την τοπική αγορά ήταν μεγάλη ευκαιρία ο Κέιτα. Τον έχασες. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία ο Λεωζίνιο. Τον έχασες. Μεγάλη ευκαιρία ο Τσανδάρης. Δεν τον θέλεις. Γιατί είναι δανεικός για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, αλλά εσύ δεν κάνεις κουμάντο. Κάνουν κουμάντο άλλοι. Θα μπορούσε και να χτυπήσει το κύπελλο φέτος με δύο τρεις παίκτες πολύ γερούς. Μεγάλη υπόθεση. Εγώ να σου πω μια αλήθεια για να τελειώσουμε. Παρακαλώ. Τα δύο αμυντικά χαφ του Πανιωνίου, άμα είχες, τον Κόρμπο με το Σιώπη. Τον Κόρμπο με το Σιώπη. Μόνο με χίλια. Φιλιά, για χαρά. Να είσαι καλά. Γεια σου Προμηθέα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε, ναι. Τι έγινε? Καλά φίλε εσύ. Έλα Χριστάκο. Έλα ρε Τζορντάν. Έλα γουρνά μου. Έλα Χρήστος Χαλκίδα, τι έγινε? Καλά, καλά. Δεν καλό στην Εύβοια. Καλές τα παιδιά. Τζορντάν. Έλα. Έπρεπε αυτό για μας κάτω στην Αθήνα έπρεπε να το παίρναμε το ματσάκι το διπλό. Θα ήταν το πιο εύκολο διπλό της τελευταίας δεκαετίας φίλε. Το είπε ο Πογέτρε φίλε. Ο Πογέτ τους άδειξε τα μάτια τους αεξίδες και αυτή τα... λέει η πιο δύσκολη ομάδα που μας δυσκόλεψε λέει και από αυτές που μας κερδίσαν ήταν ο ΠΑΟΚ. Το πιο εύκολο διπλό που μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα ήταν αυτό. Ξεκούραστα κιόλας. Πολύ ξεκούραστα. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ, έχασε το παιχνίδι το δικό του. Κατάφερε και έχασε από αυτή την ομαδούλα φιλαράκι.
ομαδίτσα. Μια ομάδα νεοφώτιστη με, με παίκτες από, από το κάτω ράφι της ΑΕΚ, από το πουθενά, δηλαδή παίκτες όχι μεγάλης αξίας, να χάσει από αυτήν την ομαδίτσα. Ναι, αλλά αυτοί έχουν, αυτή η ομαδίτσα έχει ναι. σταθερό κορμό. Αυτό είναι αυτό που λες Κωστά. Έχει σταθερό κορμό, κάτι που δεν έχουμε εμείς αυτή αυτό που λέμε, που είπαμε από την αρχή, βέβαια. Αυτό που λέμε. Όλο, όλο μαγικά κάνει αυτός ο Τούντορ, όλο πειράματα. Τι να πεις ρε φίλε, δε, κατέβασε ρε μια φορά μια δεκάδα ρε φίλε, αν χρησιμοποιείς από την αρχή του πρωταθλήματος. Όλο αλλάζεις πρόσωπα, αλλάζεις παίχτες. Δεν έχουμε δει, Τζόρνταν, μια σταθερή ενδεκάδα. Φυσικά. Ένα σταθερό κορμό, ρε φίλε, να κατεβάσει, από τη... να κατεβάσει αυτός ο προπονητή. Με είχε έξω 4 μήνες το Χαρίση, τη χαφάρα αυτή που φωνάζουμε από το καλοκαίρι, άντε, χαφάρα. Στα μάτια. Και καλά που τον, που τον έκανε παιχνίδια πανωτά, να πούμε, και αναγκαστικά τον έχει μέσα. Έχει αδικήσει το Χαρίση που είναι το καλύτερο χαφ στην Ελλάδα. Έτσι, ο Χαρίση είναι το καλύτερο χαφ, δεν υπάρχει καλύτερο. Έτσι, μπράβο. Τρίπλα, κοντρόλ. Σουτ και με τα δύο πόδια. Με είχε, άκου τώρα να δεις. Με είχε καθαρίσει τον Κωνσταντινίδη το δεξί μπακ, το καλύτερο δεν θα το δεις στην Εθνική Ελλάδος. Βασικότατο στέλεχος τον Κωνσταντινίδη σε 2 χρόνια. Ο Κοροβές είναι στη και τραυματίστηκε τον παιδί και υποχρεωτικά τώρα έμεινε έξω. Κατάλαβες. Το Κοροβές είναι στη ωραίο κοντρολαρισμένο παίκτη είναι. Ο Κοροβές. Που δεν το χρησιμοποιούσε, που τον έβγαλε από την αφάνεια. Τον Κοροβές. Αναγκαστικά τον έβαλε εκεί. Και ο Κοροβές, ρε φίλε. Γιατί με... ρε φίλε, του... ποιο Κοροβές είναι φίλε. Ποιο Κοροβές είναι φίλε. Ο Κοροβές της φίλε είναι πολύ καλός παίκτης ο Κοροβές. Δεν το χρησιμοποιεί. Εντάξει, τον έχει αναγκαστικά τώρα την... αριστερά εκεί πέρα, αλλά... Μπορεί να παίξει όλη την πλευρά ο Κοροβές. Είναι πολύ καλός παίκτης. Έχει τον Κίτσιου από εκεί πέρα που δεν το χρησιμοποιούσε και τον Κίτσιου. Έχουμε θέματα πολλά, Τζόρνταν, με τον προπονητή. Δεν ξέρω τώρα τι... Στο... Τώρα παίζουμε ένα κρίσιμο μάτς, πότε, την Δετάρτη με τον Πανιόνιο. Ναι, πολύ δύσκολο μάτς. Τον φοβάμαι είναι δύσκολο μάτς. Δεν φοβάμαι τον Πανιόνιο, φοβάμαι τις αλχημίες σου αυτές. Αυτές, ναι, αυτές τις αλχημίες που κάνει. Βγάλει τον δεν έχει σταθερό κορμό. Ναι. Όλο κάνει του κεφαλιού του, να πούμε. Δεν ξέρω ρε φίλε, να τι γίνεται με αυτόν τον προπονητή. Εσύ τι λες ρε εσύ, Τζόρνταν. Αυτός ο προπονητής λες, αν κάνει γκέλα με τον Πανιόνιο θα τον διώξουν. Αργά είναι μετά ρε φίλε. Δεν νομίζω δηλαδή, να τον κρατήσουν, δεν είναι. Αργά είναι ρε φίλε τώρα. Άμα είναι, έχει κολλήματα τέτοια τώρα, εντάξει. Δεν βλέπω εγώ ρε φίλε φως, δεν βλέπω. Δηλαδή πολλά λάθη κάνει. Εμμονή με τον Τζαβέλα μέσα, δεν ξέρω ποιος τον λέει να τον βάζει. Εντάξει, ο Τζαβέλα είναι ένας άμπαλος παίκτης. Άμπαλος παίκτης, καθαρίσαν τον Μαλεζά, έχουν τον Τζαβέλα μέσα, κατάλαβες. Άμα τώρα του Σαββίδου γιος δηλαδή, φίλος με τον Τζαβέλα, ας τον πάρει έξω και να πίνουν κανένα ποτό. Για την ομάδα δεν κάνει. Με Τζαβέλα δεν θα πάρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει, ούτε δεύτερη θέση θα πάρεις. Ούτε δεύτερη θέση με αυτούς τους δύο παίκτες. Εγώ το λέω χρόνια με αυτούς τους δύο. Ο Τζιόλης ξέρει μπάλα, ο άλλος είναι deep για deep. Ο Τζιόλης. Ναι. Είναι αργός ρε εσύ. Είναι σύγχρονο, αργός αλλά ξέρει μπάλα, ο άλλος δεν ξέρει και μπάλα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν θέλεις αργό παίχτη ρε εσύ, Τζόρνταν, να πούμε. Ξέρει μπαλιτά, την ξέρει την μπάλα. Αλλά είναι αργός ρε φίλε, δεν γίνεται με τέτοιο παίχτη να πούμε. Δηλαδή τώρα έχεις βρει, το καλό έχουμε βρει ένα κεντρικό δίδυμο στον άξονα, το Τζίμιρο και το Χαρίση. Ναι. Αυτοί δεν βγαίνουνε. Από εκεί θα ξεκινάει. Έχει και τον Κάτσε από πίσω, είσαι μια χαρά εκεί βέβαια. Και έχει και τον Κάτσε να πούμε που είναι εργαλείο παντού. Έχεις τρεις παίκτες, διαμάντι είσαι στο κέντρο. Θέλω να πάρεις και ένα Αργεντίνο, ένα δεκαράκι, ένα επιτελικό χαφ, εκεί να σου βγάζει τις κάθετες στον Περμπάτο. Και ο Κλάους να απογοητεύει, θέλει, ο Κλάους. Θέλει δεκάρι, ο Πάουκ θέλει δεκάρι, τελείωσε. Δεκάρι, εδώ το λέμε 20 χρόνια ρε θέλει δεκάρι, λέει, τώρα θέλει τα δεκάρι. Τη φτιάξατε την ομάδα και οι δύο τώρα, άντε πάτε για ύπνο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Λοιπόν. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Χαφάρα ο Χαρίσης. Είναι, τι να κάνω. Είναι. Φυσικά. Εθνική Ελλάδος θα το δεις σε λίγο. Θα το δω. Καλημέρα. Πάτω να του πείτε να βελτιώσει το μαρκάρισμά του. Εντάξει, πιτσιρίκος είναι. Ναι, αυτό να το φτιάξει θα γίνει καλό. Με τα παιχνίδια είναι αυτά. Ναι. Θέλει να το φτιάξει. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι φίλε, εσύ είσαι. Δημήτρης Αεκτζής από Γιάννενα, με καταγωγή από Κοζάνη. Έλα ρε Σουρδίδη. Αναβλήθηκε το ντέρμπι. Εντάξει τώρα όποτε γίνει. Γλιτώσατε.
Ποιο ναι, θα το πάρουμε, θα δει τώρα θα το πάρουμε. Ποιο ντέρμπι. Τρίμπαλο θα πάτε εκεί μέσα, ο Αλεξίου σας περιμένει. Καλά. Θα δούμε. Έτσι λέγατε τώρα και για το ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ότι θα κατέβουμε και θα κάνουμε. Εγώ είμαι με τον Εορδαϊκό, να ξέρεις. Καλά, εσύ τι θα άσουνε, βέβαια, δεν το συζητώ. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή ακούνε άλλοι 15 φίλοι μου την εκπομπή, με ακούνε. Ναι. Και μη σου πω σε αυτή την κόντρα ήθελα να σε βάλω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, να πω για το μάτς χθες. Δεν ήθελα να πω τίποτα για τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, βγαίνουν πολλοί και με λένε ομαδίτσα, καταρχήν. 11 πρωταθλήματα, 14 κύπελα. Καλά, τα ξέρουμε αυτά, μην επαναλαμβάνεσαι, τα γνωρίζουμε. Όχι, για να μην με λένε ομαδίτσα. Δεν πειράζει, θα λέμε μια φορά ακόμα. Μας λένε για το πιο εύκολο διπλό και το λες και εσύ. 59 φορές έχεις κατέβει, 43 έχεις χάσει. Ο Πογέτ το είπε, δεν το είπα εγώ. Ο Πογέτ το είπε χθες, είδες τις δηλώσεις, άκουσες. Ναι, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη. Μας δυσκόλεψε, λέει, είναι. Άντε μπράβο. Και από τις ομάδες που μας κερδίσανε. Το είπε εκείνος. Μόλις μπήκε ο Μπερμπάτοφ, λέει, τα χάσαμε. Πώς το είπε, νιώσαμε νευρική. Και τι να λέει αυτό. Αναιρεί αυτό το ότι κερδίσαμε. Όχι, δεν το αναιρεί. Ο προπονητής κατάφερε, ο ΠΑΟΚ και τα έκανε αυτά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Λες να τον ήθελε τον Μπερμπάτοφ στην ΑΕΚ, ρε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ βλέπω. Το ότι λέτε ότι έχετε καλύτερο ρόστερ από. Φάνηκε στο γήπεδο, ρε. Φάνηκε. Η ποιότητα. Δεν σημαίνει ότι έχετε και καλύτερη ομάδα. Μαζί σου εδώ. Μαζί σου. Είμαστε μείον 6, είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Δίκιο έχεις, παλικάρι. Εμείς χάσαμε 10 παιχνίδια από τον προπονητή τώρα. Τι να λέμε τώρα, έχεις δίκιο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Όταν χάνεις μες στην Ξάνθη στο 91, με κάνεις άλλον την ομάδα, ποιος το χάσει το παιχνίδι. Και να πω και για αυτούς τους παοκτζίδες που λένε ότι έχουμε κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά και μας λένε πάλι ομαδίτσα, ότι ευτυχώς υπάρχει η ομαδίτσα ΑΕΚ και σας έδωσε τα σπάτα για να μείνετε στην Αθήνα. Ότι εμείς έχουμε κόμπλεξ, ας πούμε, τώρα. Καλά, αυτά θα είναι. Πήρατε τα σπάτα να κάνετε δύο μέρες. Αυτό είναι να το φιλικά σωματεία, ρε φίλε. Φυσικά. Εντάξει. Πώς το λένε, δεν άμα θέλαμε να βγάλουμε. Όταν βγαίνουν οπαδοί και των δύο ομάδων και κράζει ο ένας τον άλλο, δεν σημαίνει ότι τα σωματεία δεν είναι φιλικά. Ναι, αν εμείς θέλαμε να βγάλουμε κόμπλεξ προς τον ΠΑΟΚ, δεν θα δίναμε το γήπεδο. Τώρα εμένα δεν με ενδιαφέρουν τι βγαίνει ο κάθε Οι φιλαθλοί. Μελισσανίδη και ακουμάτο εκεί, μην μπερδεύεσαι. Έχει μια διαφορά. Καλά, εντάξει τώρα, ναι. Ποιο εσύ, δηλαδή. Και ξέρει γιατί κάνει κουμάντο. Γιατί όταν μπήκε η Original μέσα με εντολή του, στο μάτι με τον Παθρακικό, εκεί δεν χωράει μαγκέ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Στο έργο ήσασταν συμπροταγωνιστέ. Να σου πω και κάτι άλλο. Η Original με τον Μελισσανίδη. Δεν θα δίνε ο Μελισσανίδη στα σπάντα. Στο μάτι με τον Παθρακικό. Θα δίνε ο Γκαγκάτση στη Νέα Σμύρνη, να πούμε. Τα έχουμε καλά εκεί με του πάντρε. Έτσι. Μα τον Πανιόνιο παίζεται, πώς θα την έδινε τη Νέα Σμύρνη. Τι σημασία έχει, ρε φίλε. Τι σημασία έχει. Σημασία. Τέλος πάντων, να πω λίγο για τον αγώνα θέλω. Θέλω να πω ότι για μένα, σαν πληροφορία θα το πω αυτό, για τον Ανέστη, δεν είναι τυχαίο ότι έχει μια αλφα αυτοπεποίθηση γιατί παίζει μέσα στην δεκάδα με φίλους του αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραίο, μου αρέσει εμένα. Με τον Κολοβέτσιο, με τον Λαμπρόπουλο που έχει τύχει σε πολλά μάτς, με τον Σοηλέδη κτλ. Είναι φίλοι. Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους, νιώθουν απίστευτη αυτοπεποίθηση μεταξύ τους. Είναι οικογένεια, ρε φίλε, μεγάλο πράγμα. Είναι δεμένοι, είναι όπως πάμε να παίξω εγώ με τους φίλους μου μαζί, γι' αυτό έχει φοβερή αυτοπεποίθηση. Γενικότερα δεν τον θεωρώ καλύτερο τερματοφύλακα του Μπαρόχα. Δεν τον θεωρώ τόσο καλύτερο τον Μπαρόχα. Όμως παίζει μαζί με τους φίλους του. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό. Επίσης να πω για το Μπογιέτ που λέει σκοστεί ότι. Πώς το λένε, δεν έβαλε τον τρίτο στόπερ μέσα. Για μένα σε αυτό φταίει ότι έκατσε και άκουσε τους αεκτζίδες που γκρίνιαζαν. Αυτό λέω κι εγώ. Στόπερ. Επηρεάστηκε, ναι. Επηρεάστηκε, βέβαια. Αλλά τέτοια ζώα είναι μερικοί συνοπαδοί μου που κάθονται και λένε: Πω, κοίτα να δει, σήμερα δεν έβαλε τρίτο στόπερ. Αποφασίστε, ρε παιδιά, τι θέλετε. Σήμερα εγώ, στο ένα απέναντι από το σπίτι μου, το Μπακάλικο, ψιλικατζίδικο, αεκτζίδες. Λέω: Τι έγινε, ρε, είδες, λέω: Δεν έβαλε τρίτο στόπερ ούτε τρίτο χαφ. Αυτό το μάτσο έπρεπε να το βάλει, λέει. Δηλαδή, δεν τρώγεσαι. Ο Πογέτ δεν τρώγεσαι. Δεν τρώγεσαι. Νικάει έτσι. Επίσης, για όσους παοκτζίδες, κυρίως φίλους μου, το λέω αυτό που έχω ακούσει, γκρινιάζουν για την διαιτησία, εύχομαι πήγε να κάνει, υπόλοιπα, ναι, πήγε να κάνει άμυνα. Υπόλοιπα, για να κάνει άμυνα πιο μοντέρνα. Με κατοχή μπάλας, με κόντρα επίδες κτλ. Ο Πογέτ αλλιώς παίζει άμυνα. Επειδή γκρινιάζουν οι εκδίδες, δεν θα κινδυνεύσουμε εμείς να παίρνουμε τα αποτελέσματα όπως θέλουμε. Τους πόντους θα πάρεις, έτσι είναι. Να πω για όσους γκρινιάζουν για τη διαιτησία, εύχομαι ο ΠΑΟΚ να έχει τις διαιτησίες που έχει η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Να δουν ότι ούτε play-off δεν θα μπει με τέτοια μπάλα που παίζει έτσι αναμπουμπούλα που είναι η ομάδα. Αλλά μπουμπούλα. Ναι. Δεν έχει δει τέτοιες διαιτησίες που έχουμε πάρει εμείς φέτος ο ΠΑΟΚ. Και θα ήθελα να πεις και Κωστή ένα σχόλιο για το μάτι της Πέμπτης. Α,
Καλά, αυτό ο Ηρακλειδέας πριν, γιατί να είναι τόσο αλαζονικός, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, δεν τον είπαμε τι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν κάνει τίποτα. Δεν είμαστε πουθενά εμείς. Να σου πω για τον Ηρακλειδέα, ρε φίλε, σε έχει αποκλείσει ποτέ ο Ηρακλής σε διπλούς αγώνες? Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Ηρακλή. Ίσα-ίσα δεν έχω να του προσάψω κάτι. Ούτε με τον μέσο Ηρακλειδέα έχω κάτι. Ο προηγούμενος μου φάνηκε αλαζονικός. Δεν μπορείς να είσαι, ρε φίλε, Ηρακλειδέας και να είσαι αλαζονικός. Δεν γίνεται. Αν μπορεί. Αν και ο Μπερμπάτοφ να είναι αλαζονικός. Είναι ο Μπερμπάτοφ. Βέβαια. Ναι. Ο Ηρακλειδέας δεν μπορεί να είναι αλαζονικός τώρα. Για χαρά. Επόμενη γραμμή, ναι. Έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι αλαζονικός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, Αγγλίζω από Αθήνα. Κάνετε. Καλώς τώρα. Καλώς. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει, Κώστα, και το μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη νίκη την αφιερώνω στους δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Τι είσαι, Θεσσαλονίκης, ναι. Μου το είπες και το μεσημέρι. Ναι, που έλεγαν ότι με αυτό το ρόστερ θα παλέψει για να σωθεί. Ναι. Λοιπόν, αφιερωμένη αυτή η νίκη με πάρα πολύ αγάπη. Η κούλα, ναι. Ναι, προς τους δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ένα κοινακέι. Καλά, δεν έχει καμιά ομάδα, μάνα μου, ρε φίλε. Να μας άρεσε 90... αυτό το πράγμα τώρα που είδε. Ναι, εντάξει. Όχι, άστο το παδικό. Εντάξει, κέρδισε δίκαια, ρε παιδί. Έπαιξε τόσο χάλια και σε κέρδισε. Λοιπόν, στα 90 χρόνια, κύριε Τζόρνταν. Κατάφερε ο Πάοκ, λοιπόν, να χάσει το μάτς, φυσικά. Στα 90 χρόνια, κύριε Τζόρνταν, στην Αθήνα όταν έπεσε. 49 νίκες η ΑΕΚ. 7 νίκες ο Πάοκ. 90 χρόνια δεν έρχομαι, φίλε. 87. Μπράβο. Λείπει 49-7 είναι. Έτσι η μικρή ομάδα που λέει η ΑΕΚ. Ναι. Πώς γίνεται δυνατόν να είναι μικρή ομάδα η ΑΕΚ να έχει κάνει που ένα. Εγώ δεν είπα μικρή ομάδα η ΑΕΚ. Είδες πάλι που βλέπεις φαντάσματα. Ο φίλος σας εκεί, ο δικός σας, όπως το λένε, ο Κοντογιαννίδης, είπε μικρή ομάδα τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Εντάξει, τώρα ο καθένας ότι λέει μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι, τα είπε ο Κοντογιαννίδης. Εγώ με όλο το σεβασμό που τρέφω στην ΑΕΚ, τη γουστάρω κιόλας να πούμε. Γιατί έχουμε ίδιες ρίζες, είναι μεγάλη ομάδα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πώς έγινε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκη. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει και το σήμα της ΑΕΚ εποχής το 80, δεκαετία το 80 έγινε δικαστήρια και το κέρδισε η ΑΕΚ και μετά έχει τον δικέφαλο το μήμα. Εντάξει, τώρα γνωρίζω πολύ καλά ότι η Κωνσταντινούπολη πλέον δεν είναι ελληνική, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έχει κλειστά τα φτερά, να ξέρεις. Γνωρίζω πολύ καλά πάλι ότι το άσπρο μαύρο είναι το χρώμα της χαράς και της λύπης. Επίσης γνωρίζω πολύ καλά ότι τώρα, να μην πω και άλλα πράγματα. Αυτό που λες δεν ισχύει για την λύπη και για τη χαρά. Λοιπόν, έτσι ήθελε. Το χρώμα της χαράς είναι το κίτρινο, δηλαδή. Μισό λεπτό, το χρώμα της χαράς ποιο είναι, πες μου. Τα χρώματα της ΑΕΚ. Το χρώμα της χαράς ποιο είναι, πες μου. Δεν ξέρω ποιο είναι το χρώμα. Τη λύπη ποιο είναι. Δεν ξέρω καθόλου. Εγώ σου λέω αυτά που γνωρίζω. Το κίτρινο τι χρώμα είναι, ξέρεις. Πάλι δεν ξέρεις. Εγώ σου λέω αυτά που γνωρίζω. Έτσι. Το κίτρινο είναι το χρώμα του μίσους, να ξέρεις. Έγιναν τα δικαστήρια έτσι, και δικαιώθηκε η ΑΕΚ. Λοιπόν, ποιοι δικάσανε, ποιοι ήταν αυτοί που δικάσανε. Ποιοι δικάσανε, δικαστήρια πήγαν. Δικαστές, ξέπωσα, χιλιάδες δικαστήρια έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ο καλύτερος, έτσι, για να λέμε αλήθεια. Ο καλύτερος, φυσικά. Σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, Κώστα, να ξέρεις ότι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ήταν ο Άρθρο. Εγώ έβλεπα, αν έβλεπα, ξέρω εγώ, Πριμέρα Διβιζιόν, θα έλεγα ότι έβλεπα Μπαρτσελόνα στο πρώτο ημίχρονο, Μπαρτσελόνα με Θέλτα. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν πάτησε περιοχή, δεν δημιούργησε βασικά. Ανερεί τον προπονητή σου, φίλε. Δεν στις δηλώσεις. Εγώ αυτό που βλέπω, έτσι, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Λοιπόν, δεν δημιούργησε φάση εκτός από τον Άρθρο που γύρισε με κεφαλιά. Ποιος? Και έβγαλε τον Ροντρίγκες, πώς το λένε αυτόν εκεί πέρα. Ένας μέρα. Και πάλι από τον Άρθρο, πάλι πούλησε την μπάλα και έβγαλε κόρον και έγινε αυτή η ευκαιρία. Σε ποια θύρα ήσουν, φίλε? Σε ποια θέση ήσουν? Στην 35 ήμουνα. Α, ήσουν από την άλλη μεριά. Γιατί την ΑΕΚ δεν την έβλεπε εκεί. Γιατί την έπαιζε ο Πάκου μονότερμα στη θύρα 20 από εκεί μεριά. Κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ αυτά είδα. Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν έχει κανένα κόμπλεξ απέναντι στον Πάουκ, έτσι. Ανέκαθεν, φίλε Κώστα και φίλε Τζόρνταν, πάντα δεν το λέω εγώ, έτσι, σαν φίλο Παύλα Οπαδό. Ανέκαθεν, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, λέγαμε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Και ή Ολυμπιακό τον Αγγλικό. Πέρσι τι λέγατε, πέρσι. Έτσι. Πέρσι, λοιπόν, τι λέγατε. Η ΑΕΚ μπορεί να έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, Τζόρνταν, αλλά είχε 16.000 διαρκείας. Χωρίς Τσοχατζούπουλους και χωρίς Βγενόπουλους, παράδειγμα, έτσι. Και χωρίς χορηγίες από τα. Πέρσι, τι λέγατε, πέρσι τι λέγατε. Λοιπόν, η ΑΕΚ δύο χρόνια έλειπε. Πέρσι λέγατε Καλυθέα, Ραφίνα. Όταν με το καλό η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Αλφα Εθνική, θα πάτε στη φυσική σας θέση, που είναι τέταρτο-πέμπτη. Το βλέπουμε και να ξέρεις, στις επόμενες 5 αγωνιστικές. Στις επόμενες 5 αγωνιστικές δεν θα είσαι ούτε καν στην πεντάδα. Πρωτάθλημα πόσα χρόνια έχεις να πάρεις? Πρωτάθλημα από το 9. Ποιο 9? Που το χάσα, στα χαρτιά. Έφυγες! Α, που το χάσες. Πρωτάθλημα που δεν πήρες, λοιπόν, το χάσες. Λοιπόν, 5 στις γραμμές μέχρι το τέλος. Μήνυμα. Παοκάκια, σας έχουμε 90 χρόνια στα Κλαρίνα και ποτέ δεν ήσασταν αντίπαλοι μας. Όλες οι ομάδες της πόλης σας
Είναι και θα μείνουν μικρές, λέω 5-16. Ραπ αυτός ο Γιάχος αμαρτία το έχει να δώσει πέναλτι σε αυτή την εστία. Το τράβηγμα πεναλτάρα στον Μπερμπάτοφ ευνηδίως έγινε κόκκινη. Η Κοπριά, λέω 5-22. Λοιπόν, ο 3-59. Γιατί δεν διαβάζει τα μηνύματα, ρε Ραπ, τι έγινε, υπάρχει λογοκρισία. Δεν γουστάρω να ασχοληθώ μαζί του. Μόλις μάθαμε ότι ο Χαρίς είναι τουλάχιστον Ινιέστα. Τι όλο θα ακούσουμε βραδιάτικα με αυτά τα μυαλά, να συνεχίσετε φίλοι Παοξίδες. Ο 123. Άκου τι λένε οι Παοξίδες, χάσανε από Μαδούλα. Άρα για να χάσανε από Μαδούλα, φαντάσου πόσα είναι οι Μπαρτί. Είναι οι ίδιοι. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι ο Πάοκ έχασε το παιχνίδι μόνο. Ταγάρι Ηρακλειδέα, ο Καραζιέρης λέει, ο 857 πρόεδρό σου, από κινητήρες και από Σαντολάσκα ξέρει καλά. Λοιπόν, πάμε στου 5 τελευταίου. Καλημέρα. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Τι λέει. Καλά, φίλε. Θέλω να του κάνω το δώρο το φίλο εκεί πέρα που έχει μαζέψει όλου του Παοξίδε και στο Μετρόπολη. Ορίστε, τι. Ξαναπέστε, γιατί δεν το κατάλαβα. Έκανε μια διακοπή. Να... Λέω, θέλω να μιλήσω στο φίλο στον Τζόρ να το ρωτήσω κάτι. Αργιανώσουμε εδώ. Εδώ. Ναι, εδώ. Για ρωτήτε. Χωρίς να θέλω να συγκρίνω τα μεγέθη Αμορόζου και Μπερμπάτοφ. Όταν ο Αμορόζου ήρθε στον Άρη, ήρθε ως όνομα. Ναι ή όχι, πες μου. Ήρθε, φυσικά. Βέβαια. Ωραία. Μετά από ένα μήνα, έλεγε με παλτό. Εγώ το έλεγα, βέβαια. Εγώ... Το έλεγα για ποιον, για μένα μιλά τώρα. Τον Τζόρ να μιλά, εσύ τυχόνεσαι. Ποτέ δεν το είπα εγώ. Σκάσερε, μη μιλά έτσι. Τον Τζόρ να μιλά. Τον Τζόρ μιλάω, ναι. Εγώ, όταν είναι ένα παίκτη όνομα μεγάλο, πρέπει να το σεβόμαστε, ρε φίλε. Ποτέ δεν το λέω. Ναι, ήρθε ο Μαρό σαν μεγάλο όνομα. Είπαμε, ήρθε, ναι. Ωραία, τον έλεγε παλτό εσύ μετά από ένα μήνα. Εγώ προσωπικά δεν τον είπα ποτέ. Εσύ δεν είπες ποτέ παλτό. Τώρα είσαι, και... δηλαδή, 1% από αξίδε που λέγανε ένα παλτό. Τι να απολογηθώ για του άλλου 99, α πούμε. Εμένα δεν είναι λογικό αυτό που μου λε. Τώρα θα ακούσω ότι περπάτω θα είναι παλτό. Υποθέσετε όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Πε το εσύ ακούγε, εγώ τι να πω. Μα παλτό είναι, ρε φίλε. Αυτό που βλέπω εγώ παλτό μου θυμίζει. Και έκανε τη μαγιά. Μα τώρα ήταν παίξει του Άρη ο Μπερμπάτοφ και έκανε μαγιά ο Κιβαρός και ένα γονίδι. Θα έλεγε ο Ραπτόπουλος, ο Κόντις και ο Κόντις και τα δικά του που λέει πάτερα. Εσύ δεν μπορεί να μιλάς για Μπερμπάτοφ αφού έκανε τον Κό και ήρωα τώρα στον Άρη. Εντάξει. Δεν μπορεί να τον έκανα, φίλε. Ο Κό και σκόφη και έφυγε. Σας παράτησε. Έφαγε και λεφτά από τον Άρη. Πάει, τελείωσε. Έφυγε. Έφυγε. Τώρα έφυγε. Τι. Τώρα έφυγε ο Κό και. Τώρα δεν είναι, δεν μιλάω για τώρα. Α, για πριν. Τώρα κάνει παρέες. Να σας ρωτήσω κάτι, ο ΠΑΟΚ τι μπάτζετ έχει. Τι μπάτζετ έχει, λεφτά. Ναι. Μια δωδεκάρα δεν έχει. 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 Τα φίλια, ξέρω εγώ τι, λεφτά θα έχει. Έχει αρκετό. Πόσο περίπου. Μια δεκαπεντάρα την έχει. Σχεδόν 15. Μια δεκαπεντάρα την έχει. Και λίγο παραπάνω. 15 έχει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πόσο έχει. Μια τρία. Λίγο πιο λίγο. Τέσσερα. Το πολύ. Τι λίγο πιο λίγο, αυτό δεν είναι λίγο πιο λίγο. Πού κολλάει αυτό, αυτό τι το λες. Εμείς ο Πάουκ δυστυχώς. Η ΑΕΚ έχει μπάτζετ ατρόμητου, να το πω αυτό. Δυστυχώς ο Πάουκ αυτό δεν λέμε τώρα. Έχει πρόβλημα. Ο προπονητής σου δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν μπορούσε να. Κοίταξε. Ναι, αλλά να μην φύγει ο Τούντορ λες. Να μην φύγει ο Μπερμπάτοφ λες, ποιο είναι το πρόβλημα. Τώρα άνοιξε το ραδιό σου. Τι. Τώρα το άνοιξε το ραδιόφωνο. Αυτό τι σε νοιάζει ένα. Εγώ δεν είπα να μην φύγει ο Τούντορ, ποιο το είπε, γι' αυτό σου λέω. Τώρα το άνοιξε. Εσύ το είπες ότι είναι αργά να φύγει μετά τον Πανιόνιο, ότι να το κάνουμε τώρα, αυτό δεν είπες. Αυτό σου λέω, τι να μην φύγει ο Τουντούρ. Αυτό είπα να μην φύγει. Εγώ λέω, φίλε, τα τελευταία. Δηλαδή, λες ότι είναι αργά, αγόρι μου, αυτό λες ότι είναι αργά. Όχι, δεν είναι, ποτέ δεν είναι αργά. Άκου να δεις. Εγώ λέω το εξής, ότι μετά από 5 μήνες βλέπουμε ότι δεν κατασάλεξε ακόμα, δεν έχει κορμό η ομάδα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήρθε ο Βελίδης την Πέμπτη που μου τον κάνει μεταγραφή, που για μένα κακώς τον πήρανε. Έπρεπε να κρατήσουν τον προηγούμενο. Μπας περιπτώσει τον πήρανε. Όχι, ρε παλικάρι μου, γιατί έπαιζε στον Άρη. Γιατί ο Πάγκο είχε τερματοφύλακε, όχι γιατί έπαιζε στον Άρη. Ο Βελίδης δεν είναι Αριανός, να ξέρει, μην μπερδεύεσαι. Παναθηναϊκό. Ο Βελίδης είπα οξύ από την Καστοριά. Έπαιξε τον Παναθηναϊκό, έπαιξε τον Διαγόρα, έπαιξε τον Γιάννη, τον Άρη, ξέρω εγώ που έπαιξε τον Παλικάρι. Άκου να σου πω τώρα. Ο Όλσεν λες ότι το χαντάκωσε ο Τούντορ, αυτό δεν λες. Φυσικά τι. Άμα τον Όλσεν το λέγανε ανέτσι, θα το χαντάκωνε ή όχι. Ρε εσύ φίλε, τώρα εγώ βλέπω ότι προχθές ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην Ξάνθη και τον καθάρισε πάλι. Δεν γίνονται αυτά. Εν πάση περιπτώσει, φέρνει το Βελίδι την Πέμπτη και μου το βάζει την Κυριακή. Πάλι λάθος. Όλα λάθη δηλαδή. Γιατί, σωστό είναι. Δεν φεύγει ποτέ αυτός. Γιατί δεν φεύγει ποτέ αυτός ο Τούντορ δηλαδή. Ε, αυτό λέμε, ρε φίλε. Κάνει λάθη. Αυτό λέμε. Τώρα εγώ δεν μπορώ να το διώξω. Άλλοι είναι πάλι. Κάτι στο Ραπτόπουλο θέλω να πω. Τι μου. Λέγε ρε. Λέγε. Εσύ με τον Άρη δεν ασχολείσαι πλέον. Τι τόσο εμπαθείς έχεις γίνει πλέον με τον Άρη.
Τι να ασχοληθούμε τώρα, ρε φίλε, μπελάζει. Όλη τη μέρα στο Μετρόπολης πάω και πάω ακόμα. Πρωί κάνει το άξιο εκπομπή. Το μεσημέρι κάνετε με τον Κόκκινο εκπομπή για τον πάγο ακόμα. Το βράδυ κάνω καμόνα 10 με 12 για τον πάγο ακόμα. Το βράδυ μετά έχει εσύ 12 με 2 εκπομπή, πάλι καμόνα εκπομπή. Τι θα γίνει, ρε πούστη. Δικαιολογημένο το παραπονό του. Αλλά είστε φύρα, ρε φίλε. Δικαιολογημένα, έτσι δεν είναι. Το πάγο καφέ δεν είσαι. Γιατί δεν το ονομάζετε πάγο καφέ να ξέρουμε ποτέ ακούμε. Εντάξει, είναι κόλπο αυτό τώρα. Δεν είναι. Τι κόλπο είναι. Ποιο είναι το κόλπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι άμεσα ότι είμαστε πάω καφέ. Είμαστε, αλλά δεν το λέμε. Άσε εδώ τώρα και εσύ. Άρα είστε κότες. Μεγάλες. Επόμενη γραμμή. Και εσύ μέσα τες. Βέβαια μεγάλη κότα. Εσύ είναι κόκορας. Κόκορας είναι. Έτσι. Τι παλακρό κόκορα πρώτη φορά βλέπω εγώ. Έφυγε για χαρά. Για χαρά έτσι σαλιταρά. Για χαρά έτσι σαλιταρά. Φαλακρό κόκορα δεν πρώτη φορά βλέπω. Ωραίος. Καλημέρα, ναι. Τι να πίστευτο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' αρέσει τρέλα. Τρέλας ωραίος, ναι. Έλα φίλε. Πήρα και πριν τηλέφωνο γάβρο σήμερα την εκδοχή του Τούμπα. Έλα καλέ, τι κάνεις. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι ακόμα πριν κλείσει η βραδιά. Άκου τώρα κάτι μυαλά που θέλουν να πάρουν την ΕΠΟ και να πάρουν και πρωτάθλημα. Για πες. Στους παοκτήτες αναφέρομαι. Για πες για αυτούς. Μας λέει ο Τζόρνταν, άστα σκάντρο άστονα. Βγαίνει άλλος και λέει, ο Χαρίς το καλύτερο χαφ στην Ελλάδα. Τώρα εντάξει, μόνο και μόνο από αυτό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο ρε παιδιά. Φαντάσου από αυτό που λες, πόσο μπάλα ξέρεις εσύ τώρα. Ο Μπερμπάτοφ, ο παιχταράς που το θάβουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Φαντάσου τι μπάλα ξέρεις εσύ. Ένας εσύ και ένας ο αλέφατος είναι που τον βλέπεις με λατρεία εκεί πέρα. Δηλαδή ο Χαρίς με καλύτερο χάφτη στην Ελλάδα, αυτό μου λες τώρα. Από τα καλύτερα χάφτη της Ελλάδος, φυσικά. Από τα καλύτερα. Αλλά. Της Ελλάδος. Φυσικά. Φυσικά. Τρεξίματα αυτά, φυσικά. Δεν μου λες. Πόσο καιρό έχετε να παίξετε επίσημο παιχνίδι? Επίσημο, ε. Όλα φιλικά είναι αυτά που παίζουμε. Εσείς πόσο καιρό έχετε να παίξετε επίσημο παιχνίδι? Εμείς. Από την Κυριακή. Με την Ξάνθη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Επίσημο, ε. Ήταν επίσημο. Ήταν. Ναι. Με το Ζόρι την νίκησα. Δεν ήταν επίσημο. Δεν κάθισε. Με το Ζόρι την νίκησες. Ας κάνω μία αναδρομή 5 μήνες πριν. Στην αρχή της ποδοσφαιρικής μιας της Ελλάδας. Πουλάτε τρέλα, χορέψτε, χορέψτε. Λοιπόν, είχες έρθει σε αντιπαράθεση. Του χρόνου θα σας χορεύουν άλλοι, μη στεναχωριείς. Από τις πρώτες κουμπές της Μαρμίτας, είχες έρθει με τον Αττόπουλο με μια αντιπαράθεση για τον Μπερμπάτοφ, για το συμβόλαιό του. Και τώρα δεν θυμάμαι επακριβώς τι είχε πει, τι είχε ρωτήσει ο Αττόπουλος. Σου πω εγώ τι είχα πει. Και του λες, ότι είπε ο Μπερμπάτοφ το Σαββίδι, δεν θέλω 2 χρόνια συμβόλαιο. Έτσι ακριβώς είναι. Θέλω 1 χρόνο συμβόλαιο, άμα με βγάζουν 2 χρόνια offside. Όχι 2 χρόνια. Τι offside να το βγάλουν, ρε. Πώς? Είχες πει, είχε πει ο μάλλον, μας είπες ότι είπε στον Μπερμπάτοφ ο Σαββίδης. Τον έκανε πρόταση ο Σαββίδης 2 χρόνια. Ναι, και λέει ότι. Με 4 εκατομμύρια. Και αυτός είπε 1 χρόνο πρώτα θέλω. Με 2 εκατομμύρια. Μην με βγάζουν offside. Ναι, να δω πώς είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί ποιο λέει, αν είναι να με βγάζουν 2 μέτρα πίσω από τα στόπερ offside, τι να κάτσω να κάνω. Και έχει δίκιο ο Μπερμπάτοφ. Δεν πατάει. Ποιο offside να βγει αυτό, δε. Γιατί ρε, έμαθες και εσύ την περιοχή δεν πατάει. Μπάλα έπαιξε εσύ. Τι είναι η περιοχή και δεν πατάει, δηλαδή πρέπει να την πατήσει, τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αυτός ξέρει πότε πρέπει να μπει μέσα στην περιοχή, ρε φίλε. Τι περιοχή δεν πατάει, τι κουβέντα είναι αυτή. Κάθε 7 μάτς θα πατάει μια φορά. Τι θα πει πατάει, δεν πατάει. Εχθές, προχθές μου λέγατε, αυτός είναι παίκτης περιοχής, πρέπει να είναι στην περιοχή, τον ταΐζουνε. Τώρα περιοχή δεν πατάει. Να μπει, τι να κάνει στην περιοχή, ρε φίλε. Κάτσε από εκεί. Η Παοκτσίδη είναι ικανή να σας φέρει ο Ιβάν τον Μουρίνιο, λέω εγώ τώρα. Να έχετε Μπερμπάτοφ, να περπατάει αυτός και να λέτε τον Μουρίνιο. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε ικανοί. Να κάνουμε το Λουκίνα, να πούμε παράδειγμα, τυχαίο το όνομα, το παιδί το σέβομαι φυσικά, να το κάνουμε το μεγαλύτερο αστέρι της Ευρώπης, παράδειγμα λέω, και τον Μπερμπάτοφ να το κάνουμε το μεγαλύτερο παλτό. Έκλεισε. Είναι ικανή να κάνουμε το Καλαϊτζίδη Μουρίνιο και να φέρουμε το Μουρίνιο και να τον πετάξουμε στον κάδο. Κατάλαβες, τέτοιοι είμαστε εδώ φίλε. Πάρε, λέει, αλλά πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα φίλε. Έλα, Τζόρνταν. Έλα φίλε. Εδώ είναι. Αυτό τον Μπερμπάτοφ, ο Τζόρνταν, τι τον πήραμε. Να πουλά τη φανέλες. Ναι, μπράβο. Τι τον πήραμε. Καλά λέει ο Ραπ. Έλα, κλείσε το ίντερνετ εκεί και πες το. Έλα. Κλείσε εκεί πέρα το ίντερνετ. Ακούει Τζόρνταν. Έχεις επιστροφή ήχου, κλείσε το ίντερνετ. Θα συνεννοηθούν τώρα 2 παοξίδες. Ναι. Συνονοήθηκα. Έλα φίλε. Ναι, συνονοήθηκα. Ναι. Κλείσε εκεί πέρα. Ναι, τώρα κλείνει τον τοίχο.
Έλα, πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Πάμε τον καθυστερημένο τώρα, δεν τον κάνουμε γρήγορο. Ναι, έλα. Έλα, Τζόρνταν, Κώστα. Να το. Έλα, Γιάννη μου. Το Τούντορ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τώρα τι έγινε για το Τούντορ, άλλα με έλεγες πριν τρεις μήνες. Τι... Θα σου πω τώρα, γι' αυτό ναι. πήρα. Για, μπράβο, ναι. Θα σου πω, αφήστε με, δώστε μου χρόνο, θα στα πω όλα. Βεβαίως. Λοιπόν, Τζόρνταν, όπως επικοινώνησε χθες και τηλεφωνικά μαζί σου, δεν το είχα δει το ματς και την ώρα ναι. στο live, το είδα όμως μετά σε κονσέρβα. Ναι. Έχω μία άποψη κι εγώ τώρα. Για πες την άποψη που έχεις. Λοιπόν, ένα κακό παιχνίδι από δύο ομάδες και έναν ΠΑΟΚ να κάνει από μία χειρότερη ΑΕΚ. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Δύο φάσεις η ΑΕΚ, ένα γκολ, τρεις φάσεις ο ΠΑΟΚ, ένα γκολ. Τώρα Κωστή μου, σε σένα θα πω κάτι. Ναι. Για πες μου τώρα εσύ, όταν εγώ σου έλεγα ότι όλα αυτά τα σφυρίγματα με Πλατανιά, με Καλονί, θέλω να τα δω τι διαιτησία θα έχω στο ΆΚΑ και τώρα μην μου κάνεις κολοτούμπες, θα τα πληρώσω. Το γκολ της ΑΕΚ, ανύπαρκτο φάουλ, offside τρεις παίχτες. Μπείτε, δείτε το χίλιες φορές. Χιόλας. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Όχι σφαγή του ΠΑΟΚ. Όχι φίλε, δεν είναι σφαγή του ΠΑΟΚ. Μπροστά. Σφαγή. Τι. Εγώ δεν τα σφυρίγματα που παίρνει ο ΠΑΟΚ, που βγαίνεις και κάνεις εκπομπές και φουντώνεις τα μυαλά, φουσκώνεις τα μυαλά όλων εκεί κάτω, ότι ο ΠΑΟΚ μου το έλεγε εγώ πέρα τα σφυρίγματα. Ποιο σφύριγμα πήρα εχθές, πες μου. Εγώ είδα χθες να παίρνει σφύριγμα τη ΑΕΚ. Μπέναν στον Μπερμπάτοφ, κόκκινη τρώει. Ναι, ναι. Ποιο σφύριγμα πήρα, φίλε. Άσε κάτι φαουλάκια στο κέντρο που ούτε τα πήρε ο Παοκάν. Ούτε τα πήρε. Ένα φάουλ σου χαρίσει, παίζεται λέει. Εδώ, τραβούσαν τη φανέλα του, είναι για τον τραβούσαν και λέει: έλα, μωρέ, ποδόσφαιρο παίζει. Μπεθέμα Μπερμπάτοφ. Όταν μπαίνει αυτό ο παιχταράς. Τη μια φορά μη γελάς, τη μια φορά 20 λεπτό, την άλλη 10 λεπτό ξεχάσε τον. Δώσ' τον αρετούντρα που σε στηρίζω και σε στηρίζω αυτό, ακόμα. Έτσι. Δώσ' τον πέντε βασικά παιχνίδια, πέντε καδάτο. Συμφωνώ. Και βάλε μου τον Κλάος που φέτος φέρνεται στην κερκίδα. Έτσι. Αυτό. Γιατί καθώς πήρε το συμβολιάκι και γνώρισε εκεί την κοπέλα τη ξανθιά, τώρα δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν. Άρα συμφωνούμε. Να το βάλει. Τούντρα. Φοβερά λάθη, έχει κάποια ελαφρυντικά για μένα. Yeah. Είμαι 37 χρονών, ήρθε σε μια ομάδα με πολύ μεγάλη πίεση, δεν επιτρέπεται ούτε χει να παίξει ο ΠΑΟΚ, ούτε χει. Και παίχτε αυτά τα λάθη που παίχτε. Ναι, κάθε φορά που φέρνει χει ο ΠΑΟΚ γκρεμίζεται η τούμπα από την Βασιλεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εγώ θα σε αναφέρω, επειδή ζω στη Γερμανία, τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Yeah. Διαφορετικά από εκεί κάτω από εσάς. Yeah. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον ελληνικό λαό εκεί κάτω. Yeah. Ότι βιαζόμαστε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω το παράδειγμα του Γιούργεν Κλοπ που όταν ήρθε στην Ντόρτμουντ το 2006 ήταν κάτι παράνομο σαν το Τούντορ. Εκείνη τη χρονιά, συγγνώμη Τζόρνταν, θα πω και θα σας ακούσω προσεκτικά. Εκείνη τη χρονιά ο Κλοπ τερμάτισε ένα τόσο με την Ντόρτμουντ. Ένα τόσο. Φανταστείτε τώρα εσείς ο Τούντορ να τερματίσει φέτος ένα τόσο. Τι θα γίνει εκεί κάτω. Γιάννη. Ναι, σε πω. Άκου τώρα. Δύο χρόνια να περιμένω εγώ, δεν με πειράζει, αλλά να βλέπω προοπτική, ρε φίλε. Με έχεις μέσα τώρα Τζαβέλα, δεν με έχεις το Μαλεζά. Γιατί πήραμε μεταγραφή του το Μαλεζά, μπορείς να μου πεις. Πού έκανε λάθος ο Μαλεζάς, πες μου. Το πρόβλημα, θα σου πω εγώ. Το πρόβλημα, εγώ πιστεύω κάτω στην Ελλάδα, στις ομάδες, ότι δεν αφήνουν τους προπονητές να κάνουν αυτή τα κουμάντα. Και τότε τι, δηλαδή, χαρτάκι παίζουν οι μαναδαρέοι εκεί πέρα. Στον πρώτο μέσα παίζεται παιχνίδι μαναδαρέων. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν κάνουμε ομάδα έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ πριν κάτι μήνες άκουσα μια συνέντευξη τύπου. Ενός ανθρώπου που είπε, πήραμε έναν άνθρωπο πονητή, πήραμε κάποιους αλφα παίχτες, έχουμε κάποιο πλάνο καταστρώσει, θα πρέπει να το τηρήσουμε, να δούμε. Θα δούμε το χρόνο ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει, πώς θα ενισχυθούμε. Εγώ περιμένω. Εγώ λέω ακόμα ότι με όλα αυτά τα λάθη δεν είμαι ούτε φαν του Τούντρα, ούτε φαν του Τζαβέλα, ούτε του Τσιόλη Καρνός, εγώ με ΠΑΟΚ. Θέλω να περιμένω και να δω, η στόχη είναι ακόμα μέσα. Να κρίνω τον Μάιο Τζόρνταν. Άκου Γιάννη, μαζί σου είναι. Πήγα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Βέρεια. Ο μεγάλος αυτός ο Μπερμπάτοφ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Με τη Βέρεια. Με τη Βέρεια, ρε φίλε. Φίλε, εγώ είδα την τεχνική του, είδα την ποιότητά του. Είδα... Ναι, γελάς ήταν καλός. Με τον Γεωργιάδη και τον Βρίζα. Εσύ, εγώ βλέπω τις μαλλιές που έδωσε ο άνθρωπος τώρα. Πέντε καθά τα παιχνίδια. Άκου τώρα. Ήταν ο κορυφαίος, ο MVP. Δεν μου το βάζεις μετά.
Βλέπω το παιχνίδι μέσα στην Ξάνθη. Κορυφαίο είναι ο Όλσεν. Δεν μου το βάζει μετά. Το βάζει στην Καλονί. Μου παίρνει το Βελίδι και από εδώ, εγώ την προηγούμενη Δευτέρα λέω κάνουν λάθος. Μου παίρνουν το Ζουμπά το Βελίδι. Και άμα κάνει λάθος, τι γίνεται μετά. Πάμε για άλλον τερματοφύλακα. Ήταν όντως λάθος αυτό. Ρε φίλε, μία προπόνηση έκανε ο Βελίδης και μου τον βάζει μέσα, ρε φίλε, σε παιχνίδι ντέρμπι. Απαράδεκτος, ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, και για να κλείσω την γραμμή, μην κρατάω άλλο. Ένα τελευταίο. Χωρίς να αποτιμήσω την ομάδα της ΑΕΚ, έτσι. Τη σέβομαι σαν ομάδα. Έχει πάρει όλους αυτούς τους που έχει πάρει. Δεν διαφωνώ. Αλλά βλέποντας τώρα τη φετινή ΑΕΚ, εντάξει, λίγο τώρα είναι μπροστά. Τη κάθε κάποια παιχνιδάκια, δεν λέμε. Όπως είδα εγώ χθες τη χθεσινή ΑΕΚ. Παιδιά, βλέπω στα play-off αντίπολο το Παναθηναϊκό. Το είπε ο Ντούτο, ρε φίλε. Βλέπω αντίπολο το Παναθηναϊκό. Λυπάμαι. Βλέπω αντίπολο το Παναθηναϊκό. Μην πάρει κανένα κύπολο για πάλι και πάρει το τρίτο το μακρύτερο πάλι. Το κύπολο, να σου πω εγώ αυτό, εγώ σου έχω πει πολλές φορές. Το κύπολο για μένα είναι θεσμός επίξεων. Όλα είναι πιθανά. Το πιο πιθανό, εγώ σου λέω το εξής. Δεν βλέπω δυστυχώς με τον Ντούτο. Δεν βλέπω. Πολύ, δηλαδή, όχι δεν βλέπω. Όχι δεν βλέπω. Δεν εμπιστεύομαι ότι μπορεί να το περπατήσει. Σεβαστή άποψή σου, Ιορδάνη. Εγώ θέλω να περιμένω. Τέλος. Θέλω να δω. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Επόμενος, προτελευταίος, ναι. Όλο τελευταίο μας είναι αυτό που λέει. Είσαι προτελευταίος. Α, προτελευταίος. Λοιπόν, Κωστή, ακούγομαι έτσι το μεσημέρι, χωρίς να πω τίποτα πάλι. Ναι. Ο Γρηγόρης με έκοψε. Ξέρεις κάτι. Με το συγκεκριμένο δημοσιογράφο που είπα, για το συγκεκριμένο δημοσιογράφο που είπα, έχει καμιά φιλία ο Γρηγόρης και παρεξηγήθηκε. Ο Γρηγόρης είναι στις δημόσιες σχέσεις νούμερο ένα. Γλύφταρος, μην πεις για αυτόν, όχι πεις για μένα. Άστο, πες τι γουστάρεις, λέγε. Λοιπόν, εγώ το μεσημέρι που πήρα τηλέφωνο, ήθελα βέβαια να πω πρώτα για την ομάδα μου. Μου είπανε για το ψεύτικο πέναλτι, δεν ξέρω τι. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ενώ είναι δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, η πρώτη είδηση, παρότι ο Άρης είναι στην τρίτη εθνική, η πρώτη είδηση ήταν σφαγή της Καβάλας. Πες ρε φίλε δημοσιογράφε του ΠΑΟΚ, πες για την ομάδα σου, πες για το σύστημα που έπαιξε. Γιατί ο Τσαλτίδης όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ άδικα δεν τα λέει. Ο συγκεκριμένος. Ο Τσαλτίδης όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει κάλπικα γκολ δεν τα λέει. Ο Τσαλτίδης τα λέει όλα. Ο άλλος γιατί να μην τα πει. Ο Τσαλτίδης τα λέει όλα. Ο άλλος... Και για τον Άρη, ναι, ο άλλος... για τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ναι. Ο άλλος γιατί να μην τα πει. Δεν είναι δημοσιογράφος του Άρη ο Τσαλτίδης. Ο Τσαλτίδης ναι, αλλά σου λέω ο ότι... Ο άλλος είναι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά. Ο Τσαλτίδης ποτέ δεν είπε πρώτο θέμα για τον ΠΑΟΚ. Ο Τσαλτίδης λέει συγκεκριμένα για τον Άρη. Αλλά ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που σου είπα το μεσημέρι, πρώτο θέμα σφαγή της Καβάλας. Ψέματα είπε. Δικαιολογείται αυτό. Ψέματα είπε. Ψέματα είπε. Ρωτάω εγώ, εκεί να με πεις. Ρε, το θέμα μας είναι, Ραπτόπουλε, αν στην τρίτη εθνική ευνοείται ο Άρης. Ναι, είναι ένα θέμα, γιατί να μην το πούμε. Γιατί για τον ΠΑΟΚ, γιατί για τον ΠΑΟΚ εγώ να λέω, για τον Ολυμπιακό να λέω, για τον οποιοδήποτε να λέω, και για σένα να μην λέω δηλαδή. Τι άσε κάτι. Και χαγιά στα μέσα, άμους έχω εσένα, δεν κατάλαβα δηλαδή, γιατί άμους το πω. Ευνοήθηκε ο Άρης στη Super League. Ρε εσύ, για τη γάμα εθνική λέμε, δεν ευνοήσει. Ναι. Για τη γάμα εθνική λέμε. Ναι. Ναι, ο Άρης αυτή τη στιγμή στον Όμιλο που είναι Ολυμπιακό της κατηγορίας. Δεν θα πάρει δευτερεύματα. Και ο Κόλκας αυτός είπε, τι σε παρεξηγεί, τι παρεξηγήσε δηλαδή, ψέματα είπε. Μα δεν παρεξηγήσει καλά το ύφος του, τις πιο πολλές φορές. Δηλαδή, σαν να σε θεωρεί εσένα την ομάδα που έχεις. Δηλαδή, τι θέλει ο Κόλκας, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να παίζει μόνος του. Δεν μπορεί να παίξει μόνος του. Θα παίξει και με τις άλλες ομάδες. Κοίταξε, μην κολλάς πολύ τον Κόλκα, γιατί θα πει το Σαββίδι να μην πληρώσει τον Καρυπίδη και θα μείνετε απλήρωτοι, να πούμε. Ρε, εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τον Καρυπίδη ούτε κανένα. Γιατί στα αποδυτήρια του Άρη πριν καμιά εβδομάδα λέγανε αμάν να πληρώσει ο Ιβάν Καναφράγκο τον να πάρει Καναφράγκο η ομάδα να πληρωθούμε. Άντε, αφού θες να τα ακούσεις, να πούμε. Ρε, δεν με ενδιαφέρει, σε λέω εμένα ο Σαββίδης ή ο Καρυπίδης. Εγώ βλέπω μόνο τα αγωνιστικά. Ναι. Μόνο τα αγωνιστικά. Τα αγωνιστικά τα βλέπεις, δηλαδή. Ευνοήθηκε τώρα ο Άρης, εγώ δεν το είδα. Ευνοήθηκε. Ευνοήθηκε, ναι ή όχι. Ο Άρης αν ευνοήθηκε. Ναι. Φυσικά θα πάρει και διασφυρίξει. Ευνοήθηκε χθες, ευνοήθηκε. Ναι, είπε, ναι. Εχθές μπορεί να ευνοήθηκε. Και τι σε πειράζει, μου το είπε, δηλαδή σε πειράζει. Και τι έγινε, μαγκιά σου.
Εάν θυμάστε. Μαγκιάζει του Πάου και μα πάρει και του Ολυμπιακού που τα παίρνει όλα. Έτσι δεν είναι στη ζωή. Εάν θυμάστε πριν. Ο άλλο να μην το πει δηλαδή. Κάτσε να σε πω λίγο, ρε Ραπτόπουλε. Πριν από μερικέ αγωνιστικέ, ο Άρη τέλειωσε ένα παιχνίδι με 9 παίχτε. Και κέρδισε. Έπρεπε να τελειώσει με 8 εκεί. Με 5 ας τελειώσει. Όχι, με 8 έπρεπε, γιατί έπρεπε να φάει κι άλλο αποβολή. Κι άλλο αποβολή έπρεπε βεβαίως, να φάει. Βεβαίως. Οι αντίπαλοι δεν έπρεπε να φάνε καμιά κάρτα. Το παιχνίδι το ξέρω αυτό ποιο λες και έπρεπε να φάει, ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Αν ο Άρης εκπληκτικό. Γιατί. Ξέρω εγώ ποιο είναι. Μάλιστα. Μιλάει για τον Εορδαϊκό Άρης τώρα, είτε. Ναι, γι' αυτό το παιχνίδι. Ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο για να, γι' αυτό ότι δεν έβρισα το μεσημέρι. Δεν είπα κάτι που να μην. Έλα βρε με τον κόκκινο τώρα, τον Μπιχλιμπίδη τώρα, άστονα, τελείωσε. Κάνει δημόσιες σχέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, έχει λοιπόν, τα κουσούρια του, τα καλά του, τα στραβά του όπως εμείς. Τι να κάνουμε τώρα, να πλακωθούμε. Πες τα, θα τον κράξει τον άλλον τον ρεπόρτερ που λες τον Μπαουξή μόνο αν λέει ψέματα, όχι όταν λέει αλήθεια. Άμα πει ψέματα. Τότε κράξουν. Τώρα που είπε αλήθεια, τον κράξει τώρα. Κάνει το δίκιο σου, ρε φίλε. Νομίζετε τα ξέρει όλα, δηλαδή τι να. Άλλο σου λέω εγώ, δεν είπα τα ξέρει όλα. Εγώ άλλο σου λέω. Λέω αν κάνει κάπου λάθος και πει ψέματα, τότε κράξω. Σαν άντρα τώρα, το γουστάρι, σαν άντρα, άστατε τώρα. Εδώ, ρε, πήγε πέρσι να κάνει μετάβαση του βόλεϊ. Γουστάρι όμω. Ναι. Εδώ πήγε να κάνει μετάβαση του βόλεϊ και έψαχνε να βρει το χρονόμετρο να πει πόση ώρα λύγει το παιχνίδι, ρε. Είναι λε τώρα. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλησπέρα. Τελευταία γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά, φίλε. Εσύ. Είμαι ο Μάνος ο ποιητής, ρε Σηκωστή. Γεια σου, ρε ποιητή. Ρε ποιητή. Σε έχω γραμμένο, ρε ποιητή. Μισό λεπτό. Με έχεις. Πώς έχω γραμμένο. Πού τον έχεις. Ποιητής Μάνος. Σε 839 είναι το τηλέφωνο. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Έλα, πάμε. Λέγε. Κάνω μια αναπάντητη. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Τζόρνταν, καλησπέρα Γιάννη Χιλτιδη. Τζόρνταν, που θα πας, ετοιμάζεσαι, αρωμαβάζεσαι. Πάει πιο ένα ποτό μετά. Ποτέ τέτοιο άλλο θα πω. Πότε πού θα πεις. Τρελή. Πού θα πας. Πάω εκεί σε ένα φίλο μου στην Κρίνη. Στο Ελί Ελί θα πάω. Στο Ελί Ελί. Στο Ελί Ελί βρε. Καινούριο είναι τώρα. Κολόμπαρο. Τις γιορτές. Όχι. Λαμπάκι ωραίο. Μάλιστα. Ζορντάν. Έλα. Μάλιστα. Σου γράψε ένα ποίημα ρε φίλε. Για πες το. Μην παρεξηγηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με αγάπη το λέω έτσι. Λοιπόν. Στο Μπάουκ Τζόρνταν μου γλυκέ, όλα καλά τα βλέπεις. Στο λέω Ιορδάνη μου, παίχτες καλούς δεν έχεις. Σε σένα απευθύνομαι δεξιμπακ της Βροντού, που σήμερα στον Τούντορα κάνεις άδικο του. Πριν 5 μέρες έλεγες, εγώ θα τον στηρίξω. Θα πάω μες στην ΑΕΚ και 3 γκολ θα ρίξω. Και είδα ότι επικροτείς τον πρόεδρον τα σάλια και δίνεις άλλοθι πολλά στου Πάουκ σου τα χάλια. Στα λέω δραμηνέ αυτά, έτσι για να σταχώσω. Χωρίς καμιά διάθεση το χάπι να χρυσώσω. Καλή χρονιά σας εύχομαι, Κώστα και Ιορδάνη, να πείτε χαιρετίσματα στο γίγαντα το Γιάννη. Είσαι καταπληκτικός. Αν μας το έλεγες δηλαδή προσωπικά εμένα πριν 20 μέρες, θα ήσουν τέλειος. Γιατί δηλαδή. Το ποίημα είναι τέλειο. Δεν συζητάμε, αλλά έπεσες λίγο χρονικά έξω τώρα γιατί άργησες. Κατάλαβες. Σήμερα τον κράξαμε τον Τούντορ σήμερα. Ναι, κατάλαβες. Έτσι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μάνο μου, να είσαι καλά. Θα τα βρούμε από κοντά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τώρα τρέχουμε με κάτι κάτω ιστορίες τώρα και δεν τον πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, ωραίο. Θα σε πάρω μαζί μου, πάμε. Φίλε, εγώ το πρωί θα ξυπνήσω νωρίς. Έχω αυτή την εβδομάδα λίγο τρέξιμο. Και. Δεν πίνω. Δεν πίνω. Δεν είμαι σε φόρμα. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Θα πεθάνω υγιής. Και καλά, δεν πειράζει. Πάνε μέτρο άριστο, ρε φίλε. Δεν πίνω, βαρύ με έρχεται το ποτό. Θα πάρεις πλάκα μετά. Κάθε Σάββατο εγώ πίνω ένα ουζάκι στο καφενείο που βλέπω το μάτς, τα μάτς. Πίνω ένα ουζάκι, τρώω και ένα μεζεδάκι, αυτό είναι ένα. Δεν πίνω, δεν μπορώ. Δεν το σηκώνω. Λοιπόν, τελικά πολύ άμπαλος ο Μπόγουμ, γιατί λάθος γύρισμα από τον Τζιόλι και γκολ κανονικό και δεν είναι offside, γιατί το καλύπτουν δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μωρέ, τώρα ο παδός τώρα είναι, θα βλέπει τώρα τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Όσοι κατάλαβαν τι είπαμε σήμερα, εμείς δεν είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι καταρχήν μικρή ομάδα. Είπαμε ότι είναι μεγάλη ομάδα. Το ξέρουμε και το σεβόμαστε. Επίσης είπαμε. Ναι. Δεν είπα εγώ προσωπικά κούλα ποτέ. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να παραγνωρίσω το γεγονός ότι μέσα στα μεγαλεία που έχει κάνει αυτή η ομάδα η ΑΕΚ, στους τίτλους τους πολλούς που πήρε, όντως πολλούς, πρωταθλήματα κύπελα, έχει και μελανά σημεία, ρε φίλε. Έχει φούντο σε δύο κατηγορίες κάτω, πήγε γάμα εθνική. Έκανε δωροδοκίες, έχει κάνει αυτά. Όπως έχουν γίνει και αδικίες εις βάρος της. Πολλά πράγματα. Βλέπω είσαι λίγο με την ΑΕΚ έτσι μαλακός. Όχι ρε μαλακός. Εγώ με τη δίνουν τώρα κάτι κριτικές τώρα και κάτι απόψεις τύπου, πώς το λένε, Κοντογιαννίδη. Δηλαδή και πάλι κρίμα για αυτόν τώρα.
Έλα, θα σας γνωρίζω εγώ, θα γίνετε φίλοι. Όχι, τι να γίνουμε φίλοι τώρα, τι να γίνουμε. Η απόψη του είναι. Τι να πόντι, εκεί θα βγάλετε μια άκρη. Πόντιος. Πόντιος με πόντιο, αυριτάκι. Δεν ξέρω, άμα. Κάνα μήνα συνονοηθείτε να βρείτε. Αυτό το βλέπω δύσκολο να πούμε, γιατί δεν βλέπω. Ασυνονόητο είναι. Κατά μια χαρά είναι, μια καλό παιδί. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλου. Τέλος, θα τα πούμε. Γιάννη Χιλιδίδη συνεχίζει. Εμείς αύριο το μεσημέρι με το βοηθομούσχαρο, κανονικά την ώρα μας. Έτσι. Καλό βράδυ.